Πού είσαι? Τι έγινε, ρε φίλε, μαύρησες. Πού είσαι, ρε Κόλκα? Τρεις μήνες διακοπές έκανες, δεν τρέπεσε, λέγω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι? Είσαι επαγγελματίας. Εγώ πιο επαγγελματίας που ξέρεις. Ε? Δηλαδή έπαιξε σε Παναθηναϊκό, σε ΠΑΟΚ, σε Πανιόνιο, σε τη Μαύρη εκείνη η μέρα με τον Άρη. Μπακακίεβ. Έπαιξε σε Δυναμό Κιέβου, έπαιξε σε Μάλαγα. Κάχα Σαν Φερνάντο, όπως τη λέγανε εκείνη. Βέβαια. Εντάξει. Oui, oui. Ναι, όλοι αυτοί οι παίκτες που συνάντησες ήταν λιγότερο επαγγελματίες από μένα. Ήμουν ο καλύτερος συμπαίκτης που είχαν ποτέ. Ο καλύτερος συμπαίκτης. Κάτσε, γιατί έχει βάλει εθνική γκολ. Περίμενε να ενημερώνω. Τι κατευθείαν. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση να έχετε. Είμαστε εδώ πέρα μετά από 6 μήνες διακοπών του Σταύρου του Κόλκα. Το ντουέτο, σταμάτα ρε, στο Λίμπερο 107,4. Νέο πρόγραμμα. Είχαμε καλές μεταγραφές. Πήρα το Στέργιο, τον ανακοίνωσε σήμερα. Στέργιος Αναστασιάδης, τεράστιο που λένε. Τι θέση παίζει? Παίζει θέση δίπλα μου. Δηλαδή αριστερό μπακ. Ναι, αριστερό μπακ. Πες αριστερό μπακ. Ναι. Το βασιλιά που ξέρεις ποιος είναι, αλλά... Βασιλιάς είναι, τον είδα σήμερα το πρωί. Ναι, πού τον είδες? Εκεί που μεγάλωσα. Και ναι. Εγώ και αυτός, ναι. Στην Παπάφια πάνω. Ναι. Τι είπαμε, το μηχανάκι εκεί, ναι. Τρικάβαλο πήγαινε. Ρε βασιλιά, δεν τρικάβαλο. Ξέρει. Ο κόσμος δεν ξέρει ακόμα τι μεταγραφή έχω κάνει. Αυτός, να σου πω κάτι, σαν ακροατής, επειδή ξέρεις πολλές ιστορίες του, ωραίες ιστορίες, άσο να τις λέει αυτός. Εσύ τις λέει και από τη χάρη εσύ γελάς πριν. Δηλαδή που δίνουν και συμβουλές. Η φιλοσοφία του είναι αυτή που πρέπει να δεχτεί. Αδερφέ, αυτός πιστεύω 20 χρονών κατάλαβε το νόημα της ζωής και από τότε είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Ό,τι και να του γίνει, που του έχουν γίνει τα απίθανα. Τα απίθανα, κανονικά. Όλη η πόλη δεν μπορεί. Δηλαδή, άμα του βάλει όλου μαζί. Δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό που έχει κάνει αυτό. Ναι. Πρώτον, είναι σε όλες τις φάσεις μέσα, σε όλες τις ιστορίες, σε όλες τις μεταγραφές, παρασκήνια. Αυτά είναι παντού μέσα. Ο βασιλιάς. Έκανα τον βασιλιά λοιπόν μεταγραφή. Φοβερή μεταγραφή. Διατήρησε εσένα στο ρόστερ. Αδερφέ, πρώτο σκόρερ βγήκα. Πρώτο σκόρερ, πρώτο ριμπάντερ βγήκα. Ναι, σπάσαμε τα ρεκόρ της AGB, πώς το λένε αυτό. Τι άλλες μεταγραφές κάναμε. Πώς το λένε. Γενικά, ναι. Μετά από εμάς είναι ο Ντρούλινγκ με τον Τρέγια. Βάλαμε το ΠΑΟΚ Άρη στη ζωή μας, μια και φέτος ανέβηκε ο Άρης και σιγά σιγά πρέπει να υπάρχει κόντρα. Βεβαίως. Κοίτα, και επίσημα. Άσχετα αν. Είμαι ΠΑΟΚ ή κάποιος άλλος είναι Άρης κτλ. Το σκεπτικό έχει ως εξής. Πώς το σκεφτήκαμε όλο εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ, ο Γιώργος, ο Χρύσανθος, αυτοί που ασχολούμαστε τέλος πάντων με το πρόγραμμα. Ήταν πολύ άβολο για έναν Αργιανό να κάνει εκπομπή με ΠΑΟΞΥ τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δεν μπορούσε να το πει. Εντάξει. Για τον Γκάλι τον έλεγε. Ναι. Το ξέρω κι εγώ. Ναι. Τώρα όμως, και μπράβο στον Άρη που ανέβηκε, τώρα περιμένουμε και τον Ηρακλή να ανέβει. Ανέβει με Μυροφορίδη. Να ανέβει. Προσπαθούν τα παιδιά, έχω ακούσει, δεν ξέρω και από μέσα, αλλά μακάρι να ανέβουν. Πήραν μυροφορίες, θα ανέβουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει το know-how, ξέρει πώς θα ανέβει. Να σου πω κάτι. Τι υπάρχει πιο τέλειο, να είναι και οι τρεις ομάδες εδώ πέρα, οι μεγάλες, οι ιστορικές ομάδες, να είναι στην ΑΕθνική και να γίνεται το χουλιαμάτι. Εγώ το σκέφτομαι μηντιακά. Καλά, εντάξει. Σαν ΠΑΟΞΥς, σκέφτομαι αλλιώς. Όταν μπαίνεις, εγώ είμαι, πώς το λένε, προσπαθώ να ισορροπήσω μεταξύ του οπαδού μέσα μου και του δημοσιογράφου μέσα μου. Ωραία. Όταν βγαίνει στο προσκήνιο ο δημοσιογράφος, ξέρω πολύ καλά ότι για το αθλητικό ραδιόφωνο το ότι ανέβηκε ο Άρης είναι καλό. Ναι. Μετά όταν ακούω τον Χρύσανθο να λέει τις βλακίες του, μου γυρνάει το μάτι. Ωραία. Και σκέφτομαι αλλιώς. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή και αυτή είναι η κόντρα. Μετά οριμάζεις, λες εντάξει φίλε, 43 έφτασα, ας πάρω δύο χάπια, να το ξεπεράσω, ναι και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πούμε, να σε διακόψω λίγο, να πούμε καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά αύριο, ξεκινάνε τα σχολεία. Τα παιδιά τα δικά σου τι ξεκινάνε τώρα? Πρώτη γυμνασίου, πέμπτη. Στελίνα, πρώτη γυμνασίου. Όχι, ο Νικόλας πρώτη γυμνασίου, ναι. Πέμπτη δημοτικού πάει η Στελίνα, ναι. Και δευτέρα δημοτικού η Μαρία. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, εδώ στην πατρίδα μας. Χρωστά στη Στελίνα, ναι, δεν το την πέτυχα, πάλι χθες. Εγώ δεν ξεχνάω. Δεν την πέτυχα. Άμα την πετύχω. Θα σε κυνηγάει. Σε κυνηγάει. Εσύ φταίς γι' αυτό. Να εσύ πούμε αυτό. Καλή σχολική χρονιά και πάλι σε όλα τα παιδιά και στους καθηγητές και στους γονείς να έχουν υπομονή.
Βασικά τους καθηγητές να έχουν υπομονή και να παλεύουν όχι να βγάλουν το μάθημα όπως λέει το by the book, τέλος πάντων η οδηγία του Υπουργείου. Έχουν αλλάξει τα σχολεία, Σταύρο, από τότε που ήμασταν εμείς μαθητές και ακόμα χειρότερα πιο παλιά. Τώρα είναι πολύ πιο, έχουν βρει άλλους τρόπους. Εντάξει, κάτι υπουργοί ώρες-ώρες πετάνε κάτι μπόμπες εδώ πέρα, να μην πω τίποτα πιο χοντρό. Αλλά γενικά οι καθηγητές και οι ίδιοι άνθρωποι καθηγητές είναι καλύτεροι από ότι είναι κάτι αποφάσεις που παίρνουν. Εγώ το μόνο που πήγα να πω είναι ότι δεν χρειάζεται τέλος πάντων να είναι by the book. Ναι, να προσπαθήσουν αυτό. Να κοιτάξουν η μόρφωση, άμα το παιδί έχει διάθεση, σταθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ακριβώς. Να δώσουν μια βάση στο πώς τα παιδιά αυτά θα αποκτήσουν την υποδομή, να τα απεξέλθουν σε μια αγορά πάρα πολύ δύσκολη. Σε κάποια φάση. Είσαι έτοιμος να γίνεις μπαμπάς. Άιντε, με τον καλό. Σε βαλιλία, σε πήρε κάτι τηλέφωνο. Όχι, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή, πρέπει να κάνουμε και μερικές δηλώσεις εδώ πέρα. Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα. Ναι. Ξεκίνα. Τέλος πάντων, λέγαμε λοιπόν για την περιβόητη κόντρα. Μετά από εμάς είναι ο Τάσος Τρίγιας με τον Τρούλινγκ, ΠΑΟΚ και Άρης μαζί. Κοντράρονται αυτήν και φιλαράκια, έχει το χαβαλέ του. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Ναι, γενικά τέλος πάντων, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε ένα ύφος στο ραδιόφωνο το ίδιο πάνω κάτω. Πού είσαι, είδες πως τα έκανα όλα. Τα είδες πως τα έκανα όλα. Αδερφός, τα ξέρεις. Και διεθνής. Σαν και σένα, αλλά σε άλλο άθλημα. Ναι. Μια φορά του ζήτησα κάτι. Έκλαψε, πήρε κανένα μετάλλιο. Μετάλλιο πήρε. Λέω μετάλλιο, ότι είσαι διεθνής. Ότι είσαι διεθνής. Τρία μετάλλια. Πού να δεις εσύ μετάλλια, ρε Ταγκάρι. Πανευρωπαϊκό, ρε. Εντάξει, τρία χρυσά έχω, ρε μεγάλε. Σε τι άθλημα, ρε. Στο τακβοντό. Τρία χρυσά τι στα άντερ. Έχω βγει δεύτερο. Στα άντερ τέτοια. Σε ό,τι άντερ υπάρχει, ελπίδα, σε over. Όλα τα έχω πάρει. Έχει στάπα τον Ονίλ, αυτή είναι η μεγαλύτερη. Εντάξει. Που κάτι έδινε τα κορδόνια, το πήγε να σηκωθεί να κάνει. Έφαγε το ταπόνι αυτό, το φιστίκι εκεί πέρα. Τάπα και κάτι τέτοιο, τα γύφτηκα. Να ενημερωθεί και ο Σακ, θα το στείλω το βιντεάκι. Στείλ το βιντεάκι και τα αγκαρέ του. Στείλ στο Μπάρκλεϊ. Για να το κλεντήσει. Στο Σακ είναι φουλ. Η κορυφαία. Να σου πω, Γιανούλη, έχει την ψυχή να κάνει τέτοια εκπομπή. Πού? Είσαι κόταλι ράτι. Τι να είμαι. Να κοιτάμε, να πούμε στην Νόβα, κοίτα να δεις, θα κάνω εγώ με τον Γιαννούλη, το σάκ είναι φουλ. Ακριβώς. Κάτι έχει εδώ πέρα, ευρωπαϊκό όμως, όχι μόνο ελληνικό. Ναι, όχι, τις δικούς μας θα κράζεις. Ναι, ντρέπομαι εγώ. Εννοείται. Εννοείται. Ναι, αλλά δεν έχει, 7 παιχνίδια έχει, δεν προλαβαίνει, λίγα παιχνίδια έχει. Θα το κάνουμε μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα. 4-7-28. Έχει πράγμα. Ξέρεις ποιο είναι το κορυφαίο όλων των εποχών? Ποιο? Που έβαλε. Πώς το λένε, εκείνο που έβαλε το αυτοκαλάθι στην Κηφισιά που πήγε στην παράτηση με τον Άρη. Με τον Άρη, ο μαύρος. Αυτό βγήκε το Σάκα την Φουλ, βγήκε νούμερο 1. Δηλαδή μέχρι και ο Σακύρον είναι αυτό ψήφισε. Και κάνα 2 εκατομμύρια followers, αυτό ψήφισανε. Θεός φίλε. Ναι, ρε, φίλε. Το έχει κάνει βέβαια ο Πουλιανίτης πρώτος από όλους. Εντάξει, ο Βαγγέλης το έκανε, πήγε να καρφώσει ο Πουλιανίτης και αλλιώς θα ήταν και κάρφο. Και να τρέχει ο Χρήστος Κωνσταντινής από πίσω να τον ρίξει το άπαξ, να τον κάνει φάουλ. Τι θα κάνει διαιτητή εκεί, άμα συμπαίκτη κάνει φάουλ. Φίλε, δύο είναι τα ερωτήματα για τους διαιτητές στο μπάσκετ. Που δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Να κάνει φάουλ σε τέτοια περίπτωση. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να πετάξει κάποιος την μπάλα. Άκου εδώ τώρα. Να πετάξω εγώ την μπάλα μου στο καλάθι. Όχι, να σουτάρεις απέναντι, ρε παιδί μου, στην επίθεσή σου. Ναι. Κλέβεις την μπάλα, την πετάς, χτυπάει μέσα από το τρίποντο, αναπηδάει και μπαίνει μέσα στο καλάθι. Ναι. Δηλαδή να σκάσει μία και να μπει. Τι είναι αυτό, τρίποντο ή δίποντο? Κάτσε, δεν το κατάλαβα. Κάτσε. Ελά, ρε, το μπάσκετ το ίδιο μετά, πάρτε τηλέφωνο. Πάμε ξανά, πάμε ξανά. Να σουτάρω εγώ τρίποντο κανονικά. Παίρνεις το rebound στην άμυνά σου. Ναι. Παίρνεις το rebound. Και θέλει τώρα 3-2-1 να τελειώσει, λέμε, ρε παιδί μου, ναι. Και πετάς την μπάλα. Και επειδή είσαι άψυχος, δεν φτάνει την μπάλα μέχρι. Επειδή εσύ δεν έχεις μπράτσα, ναι. Δεν φτάνει την μπάλα να χτυπήσει το ταμπλό σε στεφάνι. Αλλά έχω μπράτσα και να σκάσει μπάλα και να πάει εκεί. Ναι, την πετάς ψιλοκρεμαστά, χτυπάει περίπου στη βολή. Ναι. Αναπηδάει κάτω και μπαίνει καλάθι. Άρα υπάρχει επαφή εντός τρυπώντου. Ναι, αλλά λέει ο παίχτης που θα πατήσει. Άρα τι είναι το σωστό, τρίποντο. Είναι τρίποντο ή δίποντο. Τρίποντο. Πάρ το φίλο σου τον εδώ πέρα, αυτόν εδώ πέρα, τον κολλητό σου. Το... Του πέτυχα μαζεμένου. Ένα πήγε από τη μία, ο άλλο πήγε από την άλλη. Αυτό πες τους. Μία ερώτηση πες, παιδιά. Χωρίς μπινιλίκη. Θα του πει αυτό το πράγμα τι είναι, δίποντο ή τρίποντο. Ωραία, κάτσε λίγο, περίμενε. Και μετά ρίξε και το άλλο τον μπινιλίκη. Στο ποδόσφαιρο είχαμε την απορία τι θα γίνει άμα μαλώσουν οι συμπαίκτες.
κόκκινη. Βγήκε από, γι' αυτό απόφαση. Α, βγήκε. Ναι, δηλαδή, άρα θα υπάρχει στο μπάσκετ. Βρίζει μια φορά σε ένα παιχνίδι του Απόλλων Αθηνών. Τεχνική ποινή είναι και σε ναι, τέτοιο έχει. Ναι, έχω φάει εγώ. Βρίζει, έβριζε ναι, συμπαίκτη. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν να βρει συμπαίκτη. Εσύ που είσαι ο κορυφαίος συμπαίκτης. Ξέχασα να παίξει άμυνα, δεν λύγησε. Άκουσε εκεί και νόμιζε ο διαιτητής ότι το έβρισε αυτόν. Δεν πήγε μάρτυρα αυτόν. Εγώ ένα έβρισε κύριε διαιτητή. Ναι, ο άλλο πήγε πίσω από τον προπονητή. Ναι. Ήταν και ξένος. Πέτυχα τους δικούς εδώ λοιπόν, το φίλο μας, τον κοινό, ο οποίος μου μιλούσε κανονικά. Μητροπόλεος. Όχι, όχι, κύριο, από πάνω. Από πάνω. Ηρακλείου. Ο ένας μιλούσε κανονικά. Που πάει ο δρόμος ο ανάποδα. Άρα, διότι απλώθηκαν. Ο ένας μιλούσε το τηλέφωνο, ο άλλος ναι. Σπάσαν έτσι. Ναι, έγινε. Εντάξει, ωραία είναι, ωραία. Απλώς είναι μερικές απορίες αυτές με το μπάσκετ που δεν ξέρουμε τους κανονισμούς. Δεν είναι κουφό αυτό. Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα. Εγώ λοιπόν θα πάρω τους φίλους μου στην Όβα, θα τους πω ο Γιαννούλης θέλει να κάνει εκπομπή. Βέβαια. Σάκ είναι φουλ. Θα λέγεται Βλάχ είναι φουλ. Για το θα λέγεται μπουνιά στα μούτρα. Έβαγες και τα μπουνίδια σου στο τρέλερ της εκπομπής. Δεν μας είπα τι σας άρεσε. Ωραίο δεν ήταν. Ωραίο ήταν. Απλά δεν μας κάνανε μασάζ. Δηλαδή κανονίζεσαι εσύ να πάμε στο σπα, τον αδερφό μας, τον Κώστα. Στο σπα πριβέ. Ωραία. Σπα πριβέ. Να κάνουμε γύρισμα. Ναι. Ωραία. Ξαπλώνουμε. Πρώτα να ευχαριστήσουμε το boxing του ΠΑΟΚ. Εννοείται τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα καλή χρονιά. Τους κάναμε και αφιέρωμα στο G-Point, εννοείται. Mm. Πολύ ευχαρίστω. Και εγγραφές, να μαθαίνετε τα παιδιά, το boxing είναι πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Άσε τώρα βία και τέτοια. Είναι η καλύτερη γυμναστική. Όλο ναι, το σώμα, φίλε. Όλο, όλο, το σώμα, όλο το σώμα. Και στο φινάλε, μην πλακώνεσαι με άλλον, κάτσε κάνει γυμναστική εκεί. Ναι, και στο φινάλε ρίξε και δύο μπουνίδια και εντάξει είμαστε. Ναι. Και στο φινάλε, καλέ, μάθε τέχνη, πιάστηνε και αν χρειαστεί, πιάστηνε. Ακριβώς. Εντάξει. Στήριξε τα παιδιά μας εκεί πέρα, δικά μας παιδιά, καλά παιδιά. Επίσης, ευχαριστούμε λοιπόν και το boxing. ΠΑΟΚ boxing. ΠΑΟΚ boxing και βέβαια και τον Κώστα. Στο Spa Privé. Spa Privé. Ο οποίος ο Γιαννούλης κανονίζει εκεί με τον Κώστα να πάμε για γύρισμα και μας βάζει, μιλάμε στο μασάζ. Το σενάριο λέει να μιλάμε στο μασάζ και δεν έχει πει τον Κώστα να μας βάζει μασέζ, να κάνουμε και ένα μασάζ με την ευκαιρία. Πώς θα μιλήσαμε, έχει την άλλη από πάνω και σε εσύ, πατάει. Εσύ, άμα δεν μπορείς να μιλήσεις, εγώ μπορώ να μιλήσω με μασάζ. Άρε, κόλκα γυναίκα που κάνεις πέντε πράγματα μαζί. Δεν μπορώ να μιλήσω, με τρίβουνε. Ναι. Δηλαδή, εσύ, άμα τις δίνεις, δεν μιλάς. Σιγά βρε Τσάρλι Τσάπλιν. Το Γιαννούλη ρε. Μας είπε ρε. Ο Τσάρλι Τσάπλιν. Μάκρυνε το μαλλί του Βασίλη. Όχι, γίνει πιο ήμο τώρα. Γεια στο, κάνε λίγο έτσι. Ωραίο είναι ρε. Κάνε λίγο ρε. Ωραίο δεν είναι. Ο μαλλιάς από τον Λίτλ. Ο Μπραν Πιτ το είχε κάνει έτσι μια φορά φίλες. Ποιο ήταν ρε. Στο 12 πίθηκε. Ο μαλλιάς από τον Λίτλ. Όχι ρε, δεν είναι μαλλιάς πλέον. Πλέον είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι μαλλιάδες έτσι. Να σου πω, μας τραβάει, γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Είμαστε λιβέ. Λιβέ είμαστε, τα μυαλά μας πονάνε. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι με το βασικό θέμα της εκπομπής, η οποία δεν έχει θέμα, αλλά θα το βρούμε στο διάλειμμα. Έχουμε θέμα. Έχουμε, έχουμε θέμα. Κανόνισες. Ποιος είσαι, αυτή την παρέλα την έκανες εκεί που κάνουν οι Βορειοκορεάτες. Δεν την έκανα γιατί θα έκανα κανένα λάθος και με... Θα σε σούβλιζε αυτό ο Πιέγκ Μουνσάν. Πώς το λένε, όχι αυτός είναι του Παναθηναϊκού. Γιαομί. Γιαομί. Πάμε. Έλα ρε Γιαννούλη, έλα ρε Γιαννούλη. Ο Μαδάρα έχω κάνει στο μπάσκετ, δεν τους βλέπω. Δύο Αφρικανούς ψηλούς έχω, όχι έναν. Ναι. Κυνήγησα τον Κρουμπάρη στο θάνατο, φίλε. Όταν τον ανακοίνωσε η πιστόρια, πανηγύρισα. Έσφιξε γροθιά. Έτσι. Κρίμα, να σου πω κάτι, είναι καλός παίκτης. Αλλά. Δεν τέριαζε φίλε με τίποτα. Ό,τι και να έκανε ο coach, ό,τι και να. Σε καμία πεντάδα δεν τέριαζε. Να σου πω κάτι, φίλε. Απλά πράγματα για να μην το τεντώνουμε. Σέντερ δύο μέτρα δεν υπάρχει. Καλά. Είναι ο Χάινς ένας, φίλε, και τελειώσαμε. Πάει. Πάμε παρακάτω. Κοίταξε, θέλω και να ο Χάινς έχει τριπλάσιες πλάτες από τον Κρουμπάρι. Να κάνω μια δήλωση τώρα εδώ πέρα για τους νέους παίχτες, για τους νέους προπονητές και γενικά για όλους τους μπασκετικούς. Φίλοι μπασκετικοί. Βάλε λίγο μουσική έτσι ωραία, κάνει μια ανακοίνωση ρε. Όταν βλέπετε σταμάτα ρε. Όταν βλέπετε έναν ψηλό παιδί της ηλικίας του και αδύνατο, μην τον κάνετε playmaker. Α, έχουν τέτοιο κόλλημα τώρα οι μπασκετικοί ε. Θα πω δύο αθλητές μπασκετμπολίστες και αυτοί είναι. Ο ένας ήταν ο Τόνι Κούκοτς και ο άλλος ήταν ο Ρικοντό. Ούτε ο Ρικοντό. Και ο άλλος ήταν ο Ντέγιαν Ποντιρόγκα. Ναι. Στα τελευταία 50 χρόνια, μόνο αυτοί οι δύο
Και ο Ρικοντό έπαιξε, μα δεν είχε τραυματισμούς. Μόνο αυτοί οι δύο, πάνω από 2-5, μπορούσαν να παίξουν playmaker, διάρη, τριάρη, τεσάρη. Ο Ρικοντό ήταν 2 μέτρα ακριβώς. Κατάλαβες. Ναι. Θέλω να το πω αυτό γιατί ειδικά αυτό το καλοκαίρι που ασχολήθηκα λίγο με τις πιο μικρές ηλικίες των παιδιών, όποιος ήταν ψηλός και αδύνατος, τρίποντο, να μάθουν να σουτάρουν τρίποντα και τρίπλες. Και όλες οι ομάδες παίζουν με 5 γκάρντ. Δηλαδή όλοι έξω από τη ρακέτα. Δεν γίνεται έτσι, δουλίτσα. Όπως είπες, ο Χάιντς. Ένας είναι. Ένας είναι. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Και λίγο ο Νταν που έπαιζε στο Ολυμπιακό, αλλά αυτός είναι 2-6-2-7. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι άμπαλος τεχνικά, αλλά επειδή με τα προσόντα του παίζει. Και ναι, παίζει και καλά. Αλλά 2-6 είναι φίλε. 2 ναι. Πέτα δεν έχει παιχνίδι πάνω από το στεφάνι. Όχι, δηλαδή... αυτό είναι. Σου λέω ότι προσοχή μεγάλη, μην το κάνετε αυτό στα παιδιά. Δηλαδή, είμαι τώρα και στη ΜΕΤ και έρχεται ένα και του λέω: ποιο είναι το καλό στοιχείο, φίλο μου. Ξέρεις, όταν το γνωρίζουμε, τον έστειλε ένα φίλο μου, παλιό μου συμπαίκτη από άλλη πόλη. Μου λέει: κοίταξε τον, καλό, ψηλό, γρήγορο, αθλητικό, ξέρει όλα αυτά να με ψήσει. Πριν κάνουμε προπόνηση 10 λεπτά, το φωνάω στο γραφείο και πέρα, του λέω: για πε μου. Έχω καλό τρίποντο. 2-2-2-3. Να συμβάλλω με το πανεκδόσεις. Λέω μέσα στο μπλε, μπαίνει εκεί πέρα, ξέρει μέσα στη ρακέτα και το μπλε του ζωγραφιστό. Ναι, αλλά είμαι καλό τρίποντο. Εντάξει, την καρφώνω, λέω όπως θέλω. 16 χρονών. Μπαίνουμε κάτω, λέω τον. Τον μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Σπρώξει μέσα στη ρακέτα και κοπάνω τον. Τίποτα στο τρίποντο. Με παίρνω το βράδυ, ευχαριστώ πολύ, δεν κάνει γι' αυτό. Έχουμε τέτοιου παίκτε. Εμεί ψάχνουμε για center four. Κατάλαβε, συγκεκριμένα πράγματα λέω. Ναι. Θέλουμε μέσα στη ρακέτα. Ναι, λέει, πότε θα βγαίνω εγώ να έχω τα σούτ μου. Λέω, δεν φταίει εσύ, αγόρι μου. Παίρνω τον άλλο τηλέφωνο μετά την προπόνηση, τον παίρνω. Ο άλλο, τι, σ' άρεσε. Και... έφαγε αυτό κάτι γαλλικά εκεί πέρα. Γαλλία παίζει εδώ. Παίζει Γαλλία. Αν είναι δυνατόν, κόψει το αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό ξέρει ποιο το έπαθε. Ο Λίνο. Ναι, ο Λίνο άρχισε πάρα πολύ να πάρει μπρο στην καριέρα του. Ο Λίνο είναι τεσάρι. Τέλο. Το ότι έχει καλή τρίπλα και έχω καλό σουτ, ωραία, τελειοποίησε τα και βάλω το στο 4. Μόλις τραυματίστηκε πέρυσι ο Μαργαρίτης, τότε έδειξε. Και έπρεπε να παίζει γιατί πρόπερση. Δεν γινόταν, πρόπερση, έκανε παπάδες. Και καλά έκανε. Αφού έχει τα στοιχεία, ρε φίλε. Ακριβώς. Είναι 2-6. Παραπάνω. 2-6, α πούμε. Ποιο ψηλό ζωμένο είναι. Ναι, εσύ έκλειβε. Φούσε τα ρίσκα. Ναι, εσύ είσαι 2-2. Όχι, με πιο ψηλό ζωμένο. Πιο μακρύ, πηδάει. Μακριά χέρια. Αυτό. Αθλητικό. Πολύ. Τεχνική. Πολύ καλή. Στο σουτ τεχνική. Πολύ αντίληψη. Καλή. Όχι. Αντίληψη δεν έχει στην άμυνα. Στην επίθεση μια χαρά αντίληψη. Έχει, το καλά το βλέπει. Δεν το βλέπει γιατί έπρεπε κάθε, με μία τρίπλα έπρεπε να του καρφώνει. Μία θέλει, δεν θέλει δύο. Έχει μεγάλα πόδια, μακριά πόδια, μεγάλο άνοιγμα ποδιών. Δηλαδή όταν κάνει τρέξιμο. Ναι. Δηλαδή με μία προσπίση, μία τρίπλα και στον αέρα έφυγε. Και αυτό ήθελε να κάνει finger roll. Πώς το λένε αυτό. Εντάξει, του αρέσει να τελειώνει τη φάση έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. Ρε, φίλε. Κακό είναι, φίλε, που κάρφωσε του. Ρε χωρί μου, μπορεί να μην θέλει να καρφώνει. Λάρι Μπέρ κάρφωνε. Λάρι Μπέρ δεν έφτανε. Αυτό φτάνει 20 πόντου πάνω από τη Στεφάνη. Μια χαρά κάρφωνε. Μια χαρά έφτανε. 2-6 ήταν και ενώ έδειχνε λαπά είχε τα στοιχεία. Και δύναμη είχε. Αλλά τέλο πάντων το ξεπερνάμε. Ναι. Άλλη εποχή τότε. Εντάξει. Λοιπόν, ποιου άλλου πήρε. Τι ποιου άλλου πήρε. Αθηναίου πήρε, φίλε, τον κολλητό σου. Αθηναίου που μα έκανε την κηδεία πέρυσι. Ποιο το είπε. Δεν μα έκανε καμιά κηδεία πέρυσι. Του κερδίσαμε σε ένα παιχνίδια. Ο Άρης. Ναι. Δεν χάσαμε. Στο κύπελο δεν έχασε. Α, στο κύπελο που έπεσε χωρί τα κάρνια. Ποιο έκανε όλη την κηδεία. Ναι, ρε φίλε, τον είχαμε τον Ηλία τον Παπαδόπουλο. Θυμάμαι τώρα, τον άκουσα. Τι σου είπα. Ότι δεν έχει υπογράψει ακόμα ο Αθηναίος στον Άρη. Ναι. Και σου λέω, άμα υπογράψει αυτό, δύσκολα τα πράγματα. Και υπέραψε το προηγούμενο βράδυ και έπαιξε και. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Ναι. Αυτό έγινε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έχω Αθηναίου. Ναι. Καλώς. Έχω Χάτσερ. Έχω Γκος. Καλώς. Πήρα και έναν που βάζει μόνο τρίποντα. Έναν αστερόχειρα, Williams. Ωραία. Ναι. Έχω και τον Κόνιαρη. Κι άλλον έχει. Και τον Ζάρα. Κι άλλον έχει. Πόσους έχω. Αυτό είναι ότι ο Πάουκ πήρε 7-8 κοντούς. Δεν είναι ότι πήρε 7-8 κοντούς. Δεν είναι ότι έχει 7-8 κοντούς. Εγώ σου λέω ότι αυτό το Jones τον καινούργιο τον βάζω στο 3. Δεν τον βάζω στο 1-2. Έτσι πάει. Με το 3 μαζί πάει. Η κοντή είναι 1-2-3. Ναι, πλέον έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Έτσι, ναι. Έτσι γιατί έχουμε ακόμα. Εμείς στο μυαλό μας το 3 το έχουμε πιο, ο μέσος. Αυτός που θέλει πιο λίγο την μπάλα. Ναι. Ναι, γεγονός. Αυτός που
θα τον καταλάβει στη μέρα του μια φορά στους 4 μήνες. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Κοίταξε, είναι πολύ κοντή. Ένα θέμα, μια ένσταση δηλαδή που είναι έχω. Είναι πολύ κοντή. Είναι και πολύ κοντή που παίζουν με την μπάλα. Αυτό σου λέω ότι είναι πολύ. Και ξέρεις γιατί έγινε όλο αυτό, ε? Γιατί? Γιατί ο Κόνιαρης δεν. Δεν τράβηξε επιθετικά. Όχι. Δεν έκανε τα αγούστα της ομάδος. Δεν ανανέωσε. Κακός δεν ανανέωσε. Κακός δεν ανανέωσε. Όχι για τουλάχιστον κάτω Κόνιαρη. Έπρεπε να το κάνεις ένα συνένα. Με ένα buyout. Ξέρω εγώ 15-20 χιλιάδες. Εφόσον έχεις τέτοια εμπιστοσύνη. Ας το πω. Έχεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου και στα χέρια σου. Να βοηθήσεις και με ένα χαζό ποσό. Τα 20 χιλιάρικα. Ούτε το συμβόλαιο. Γιατί άμα φύγει από τον πάγκο θα κάνει τουλάχιστον 200 χιλιάδες συμβόλαιο και πάνω. Είχε buy out 3 εκατοστάρια, 4. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν θα τον πληρώσει κανένας. Γιατί είναι φίλος. Ποιος θα τον πληρώσει. Εξωτερικό, όχι. Δεν τον πληρώνει. Και άλλα 50 θα πάρει αυτός. Αλλά θα κοστίζει το συμβόλαιο. Δεν είναι τέτοιος παίκτης που να κοστίζει 400-500 χιλιάρια ακόμα τώρα. Άμα υπέγραφε στον πάγκο δηλαδή ένα συνένα με buy out, ξέρω εγώ 50.000 που και πάλι μεγάλο νούμερο, ένα 30 ήταν ό,τι πρέπει. 30 θα αγοράζει και εγώ. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το καταλαβαίνει και από τι δύο μεριέ. Τώρα, εγώ σου λέω: κάνω το δικηγόρο είναι, και από τι δύο μεριέ. Είναι μικρό το νούμερο. 30 μην βάλω καθόλου. Φύγε, παίξε. Όχι, ρε φίλε. Μόλι 30. Γιατί με 30 παίρνει ένα παίχτη στην Α1. Και έχει κεραίστα. 30 για δεν έχουμε. Πιο πάνω. Ο Ζάρα πόσο παίρνει. 40-45. Με τίποτα. Αυτό που σου λέω. Δεν νομίζω. Και τα παίζει κιόλα. Ναι, και τα παίζει. Τέλο πάντων δεν είναι. Βάλε, ένα, βάλε 50.000. Δεν συζητάμε τώρα μια ώρα για τον Κόνια. Σου λέω 5.000. Ναι. Και δεν θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τόσους πολλούς κοντούς. Κοίτα, ότι εγώ πρέπει σαν γιατί ΠΑΟΚ να γιατί ο Κόνιαρης δεν τον έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα σε κρατήσει μια χρονιά. Εσύ τώρα, απλά είναι τα πράγματα. Παίρνω ξανά τον Κόνιαρη ενώ μου έχει φύγει μικρός. Ωραία, τον παίρνω ξανά. Ναι, αυτός δεν είναι, αυτός είναι να φύγει. Ναι, του χτίζω την καριέρα όμως ξανά. Άρα και εσύ Κόνιαρη, εφόσον σε χτίζει αυτό την καριέρα ο ΠΑΟΚ, μου την ο κάθε ΠΑΟΚ, μία. Κάθε ομάδα. Μου την έκανε μία. Ναι. Σε πήρα πίσω. Δεν μου μούρισε κανείς μας, ενώ είχαμε κάτι μαμού. Ναι, δεν είχε. Δεν είπαμε κουβέντα. Ωραία. Ναι. Σου δίνει ρόλο και ο Σούλης και ρόλο. Ο Ηλίας. Μεγάλο ρόλο. Εντάξει, για σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο. Που έχει τα καλά του και τα στραβά του όμως. Καλά του. Εντάξει, βλέπω τώρα το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Όλοι λένε για τον Μπουζούκι. Μόλις φάνε το πρώτο τρίμπαλο ναι, θα βρίζουν τον Μπουζούκι. Τα έχουμε ζήσει. Δεν είναι, δεν τα έχουμε ζήσει. Αποθέω να τον κάτσε στον ΠΑΟΚ 19 χρονών την επόμενη εβδομάδα. Να πεθάνετε όλοι. Τα έχουμε ζήσει. Ναι, ναι. Εντάξει. Και έτσι είναι. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής στην προκειμένη περίπτωση. Ότι το περιβάλλον του Κόνιαρη, γιατί το παιδί είναι μικρό. Δεν ξέρω δεν είναι. Όχι, δεν έχει περιβάλλον. Ας τα περιβάλλον. Ο μάνατζερ του, ρε. Δεν υπάρχει μάνατζερ για τον Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης είναι αντράκι, είναι δικιά του είναι απόφαση. Ούτε του μάνατζερ ούτε κανενός. Ωραία. Ο Κόνιαρης λοιπόν. Για να... Γιατί άλλοι παίκτες τρέχουν από πίσω από τους μάνατζερ. Θα τους πιάσουμε για αυτούς. Mm. Εδώ το έχω. Ναι. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να πει ο Κόνιας, μου εξηγηθήκατε ωραία, α, μου μπράβο, δώσατε ρόλο. Α, τα 400 που θέλετε για buy out είναι too much, τώρα μην είναι βλακείς. Ακριβώς. Βάλε 50, 70, 80 και σου υπογράφω εγώ όσο θέλεις. Γιατί ο παίκτης θα βοηθήσει την επόμενη ομάδα. Δηλαδή, άμα πει η ομάδα του, κοίταξε, δεν μπορούμε να δώσουμε 70, θα πει ο Κόνιας, πάρε 20 από μένα και 50 η ομάδα. Δηλαδή θα γίνει αυτό. Εντάξει, εγώ πιστεύω απλά στο εξωτερικό που θα μπορούσε. Που θα μπορούσε τέλος πάντων να κάνει δουλειά. Τι θέλω να πω τώρα. Θες να πεις ότι άμα το έκανε ο Κόνιαρης αυτό, όπως τα λέμε εμείς δηλαδή, και το πιο σωστό, γιατί είναι θέμα λογικής και το σωστό, δεν θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τον Χάτσερ τελευταίων. Εγώ σου λέω ότι τον Χάτσερ τον πήρε και τον βρήκε διαθέσιμο. Ναι. Αλλά. Ενώ ξέρει ότι η χημεία είναι δύσκολη. Συγγνώμη, ποιος έχει την μπάλα στο χέρι του. Κοίτα. Το καλό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Γκος δεν είναι καθαρός άσος. Άρα θα του γλιτώσει. Ο Γκος δεν θέλει άσος. Το υπέριζε. Λέγαμε ότι έπαιξε, πόσες φορές έπαιξε άσος και δεν είχε τι να κάνει. Και ήταν κακός. Ναι. Για την ομάδα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, άρα λοιπόν, ας πούμε ότι ξεκινάει ο Χάτσερ. Στον άσο. Πεντάδα ποια είναι. Πεντάδα. Χάτσερ Γκος. Μαθηναίο, Κόνιαρης. Μαθηναίο δεν βάζει. Βλέπεις, ναι. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι με μπερδεύει εμένα. Δεν υπάρχει πεντάδα στον ΠΑΟΚ. Καλά, γενικά δεν υπήρχε πεντάδα και πέρσι ξεκινούσε με τον Τζάκσον και στα πεντάδα το άλλαζε. Υπήρχε. Αυτή τη στιγμή το χειρότερο πράγμα που μετά από 5 αγωνιστικές όλοι οι παίκτες θα πάνε να κοιτάξουν τα στατιστικά τους.
Παντού γίνεται. Δεν πιστεύω ότι ο Ηλίας, φίλε, ο coach Ηλίας που λέτε εσείς οι Φλόροι Μπασκετικοί. Ο coach Ηλίας δεν έχει πει στους παίκτες ότι σε προορίζω για 12 λεπτά, 13, 14 το πολύ. Άμα το πει αυτό, δεν κάνει για προπονητής. Τι λες, μωρέ. Δεν κάνει για προπονητής. Άμα πάει και πει σε παίκτη, θα παίζει 5 με 7, 12 με 22. Στη λογική την εξής, ότι κοίτα, δεν υπάρχει. Δεν κάνει έχω 6 γκάρ. Ωραία, δεν γίνεται να παίζετε όλοι από 35 λεπτά. Αυτό θα πει. Όποι, αναλόγως το scouting, ας πω τα λόγια του. Ακριβώς, το Παπατζηδίκη. Πες μου τη βιντεινή, το αναλόγως το scouting και ο ένας είναι αριστερόχειρας, ο άλλος δεξιόχειρας. Κάνει καλά πικερόλ, ο άλλος δεν κάνει. Είναι σουτέρ, σποτ, σουτέρ. Δηλαδή λένε αυτά. Τα οποία είναι και αλήθειες. Αλλά είναι και ένας, όχι παπάς, ένα πράγμα για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ναι, ρε, είναι μετά από 5 αγωνιστικές που θα πάρουν τη στατιστική στα χέρια τους, θα δει ο Αθηναίος. Τι έγινε εδώ, εγώ παίζω 9,7 λεπτά. Μετά βλέπω, όχι, 12,6. Κοιτάξτε να δεις. Τρεις θέσεις, οι κοντοί, 1, 2, 3, είναι 40 και 40, 80 και 40, 120 λεπτά. Έχεις 8 παίχτες να μοιράσεις 120 λεπτά. Ωραία. Τι μέσο όρο βγαίνει. 15. Ωραία. Αυτό πόσο θα δει να κάνεις την πράξη. Σε πόση ώρα. Τι σε πόση ώρα. Σε πόση ώρα θα κάνεις αυτή την πράξη. Δηλαδή άμα παίζουν όλοι και έχει rotation, αυτή την καγκουριά που λέτε στο ποδόσφαιρο, το rotation. Rotation έχετε γιατί εσείς. Είναι καγκουριά αυτή η λέξη. Rotation, δεν υπάρχει rotation. Είναι μπασκετική. Δεν είναι. Momentum είναι άλλο βλαχό. Αφού φάγαν τα λατινικά, ρε, αυτοί οι αλήτες. Αυτοί οι αλήτες μας. Ναι, φάγαν τα λατινικά. Ναι, για λέγε. Πες, θα έχει ο Χάτσερ 15 λεπτά μέσα όρο. Όχι, πόσο αλλά θα έχει ο Χάτσερ 18 και θα έχει ο Κόνιαρης 11. Ωραία. Θα βγάζει ο Αθηναίος πόσο θα έχει. Πόσα μένουν. 12 θα έχει ο Αθηναίος. Και θα πάρει ο Γκος 20. Οι άλλοι 5 που έχει. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα δεν παίζουν όλοι. Κατά. Άμα εδώ ο είμαστε. Ο Williams. Εδώ θέλω 6 να φτάσω. 6 ξένους μπορείς να βάζεις. Ο ένας θα μείνει έξω. Ναι. Και επειδή συνήθως στους κοντούς δεν θα έχει θέμα, ο Williams θα μείνει έξω και θα παίζει μόνο Ευρώπη. Εντάξει, τώρα. Περισσεύαν τα λεφτά και πήραμε 7 ξένους. Όχι, ρε φίλε, αλλά άμα έχεις δει εσύ ότι ο άλλος, να πούμε, έχεις έναν παίκτη από β' επίπεδο κολεγιακό και σου έρχεται με 500 ευρώ το μήνα και ξαφνικά στις πρώτες προπονήσεις σου έχει 80% στα τρίποντα, δεν σου πάει ψυχή να τον αφήσεις να φύγει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, αλλά σου λέω, αυτά είναι το καλό και φτηνός. Ναι, αυτό είναι σου ένα, λέω. Ένα δεν είναι πρώτη επιλογή. Δεν είναι πρώτη επιλογή. Έχεις άλλες 15 λύσεις. Ναι. Και σου του λες, κάτσε το αδερφούλη μου, ωραία, θα έχεις αυτό το ρόλο, αυτό μπορείς να το πεις. Ναι, ναι. Γιατί είναι, το επίπεδο καριέρας του είναι πολύ κάτω από το στάτους της ομάδας. Κατάλαβες. Ενώ πέρα πας για λαβράκι. Ναι. Αυτό είναι. Και γι' αυτό και κανένας δεν είπε και τίποτα και δεν χρειάζεται να πει και πολύ καλά έκανανε. Και μπορεί να είναι και ένα παιδί που να τραβάει στην προπόνηση. Και αυτό μετά. Κατάλαβες. Γιατί πρέπει να έχεις και μερικά τριχαντήρια που όταν ο Γκος που είναι 35, όταν ο Χάτσερ είναι 35, ξέρεις, όχι βαριούνται, είναι κουρασμένοι ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, είναι και θέμα ηλικίας και αυτά. Άκουσα πω φίλε, θα τους παίρνεις το κυνήγι. Από πρώτη αγωνιστική και μετά, σταματάμε το Δεκέμβριο. Δεν έχει, Δεν έχει σταματημό. Α. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία... Υψηλή είναι ερωτηματικά. Δεν υπάρχει ψηλό στον μπάσκετ, τώρα τελείωσε. Αφού συνεχίζω και είμαι εγώ καλύτερος Έλληνας ψηλός. Και φέτος. Και φέτος. Έληξε η Ελλάδα, ρε. Όχι, δεν έληξε. Δεν υπάρχει δηλαδή πεντάρι να δώσουν την. Δεν υπάρχει ένας δεινόσαυρος που υπήρχαν παλιά. Ξέρεις αυτοί 2-10, 2-15 δεν υπάρχουν. Όλοι αυτοί οι πολύ ψηλοί ξέρεις που πήγανε. Α2. Ναι. Ο μόνος ψηλός που είναι εκείνος ο δικός, ο κολλητός, ο Βουγιούκας. Ούτε τον έβλεπα. Ούτε τον έβλεπε φίλε, αλλά μόνο με μυαλό και χωρίς με μηδέν αθλητικά προσόντα και μια ψηλοτεχνική παίζει Ευρωλίγκα. Είναι πολύ καλό παίκτη. Ναι, εννοείται. Αλλά ούτε τον έβλεπα. Ούτε μάλλον με έβλεπε δεν από πουθενά έτσι που γύρω-γύρω του πήγαινε. Ούτε με έβλεπε. Το στυλ του δεν είναι σαν το δικό σου, φίλε. Αυτό θέλει να δεινώσει. Πολύ καλό. Να είδε, ξέρει, ο Παναθηναϊκό αυτό. Αυτό ο, ο τέτοιο που πήρανε από το NBA. Εμεί πήραμε το NBA. Που έπαιζε στο Ρόντο Ράπτορ που πήδαγε εκεί πέρα. Αυτόν έχω καλή φωνή, αλλά δεν είναι, κάνει και παπάδες. Βέβαια έχει κάνει, μου είπανε, δύο καρφώματα με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να περάσει από πάνω τους. Αυτός είναι, πηδάει μακριά. Σαν άλμα εις μήκος, όχι άλμα εις ύψος. Και είδα ένα κάρφωμα από την προσωπική. Ναι, τέτοια. Είδα άμα ένα... πάρει φόρα δηλαδή. Αντίο ζωή, όχι. Έτσι έγιναν δύο φάσεις τέτοιες. Ναι. Και τους έβαλε μες στο καλάθι. Αλλά
Αυτή ρε φίλε είναι από κολέγιο. Δεν είναι. Αυτό έπαιζε στα τέτοια. Στα Summer League και σε αυτά μια-δυο φορές. Δεν είναι κολέγιο. Έχει, πήρε και ένα. Περίμενε να πούμε ότι η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδος νίκησε μέσα στην Τσεχία 1-2. Προηγήθηκε με γκολ του τεράστιου Δημήτρη Λιμνιού στο 44. Ισοφαρίστηκε με έναν Τακάξ. Και ο Τσιμίκας στο 56 έδωσε ξανά προβάδισμα και νίκη για την Εθνική. Σημαντικό για τα προκριματικά του Euro είναι αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι τυχαία και να κερδίζεις μια από τις εθνικές που παραδοσιακά έχουν έφεση στο ταλέντο όπως είναι αυτή της Τσεχίας σε όλα τα αθλήματα. Η Τσεχία, ναι. Φίλε, έχω παίξει όλη την Ευρώπη. Είναι η μοναδική χώρα που όλα τα αθλήματα που έχουν ας πούμε τα καλύτερα αθλητικά σχολεία. Οι Σέρβοι τα έχουν. Όχι. Εννοώ εγκαταστάσεις, εννοώ πώς θα προσπάρει. Άλλο ταλέντο. Η Σερβία είναι ταλέντο. Ναι. Δεν είναι κοπρίτη σαν εμάς. Εδώ πέρα με πέμπτο δημοτικό, τρίτο δημοτικό και τέτοια. Εκεί πέρα στην Τσεχία, πρώτα σε πάνε σε αθλητικό σχολείο και μετά σε στέλνουν. Άμα δεν το έχεις με αθλητισμό, σε διώχνουν. Ναι, πήγαινε αλλού εγώ. Πήγαινε εσύ να γίνει. Για καμιά μπουγάτσα είσαι. Ναι, ή δικηγόρο. Ναι. Σου στέλνει εκεί τα αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς και σου γράφει εσύ αγόρι μου, είσαι για ενόργανη. Εσύ ναι, είσαι για μπάσκετ. Εσύ είσαι για καμιά μπουγάτσα. Και απίστευτες εγκαταστάσεις και πάντα όταν παίζαμε Ευρώπη σε αυτές τις χώρες, παίζαμε μέσα σε σχολεία. Δηλαδή τα γήπεδά του. Όχι σαν και του Κλεάνθου που πάμε παίζουμε εμεί με μια μπασκέτα. Κλεάνθου. Στο 151. 2,90 η μπασκέτα. Καρφώναν και οι κοντινοί. Και εγώ κάνω λέει up. Κάνω λέει up. Πιάνει ζυχτάκι. Ζυχτάκι πιάνω, εντάξει. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα. Λέγαμε λοιπόν για να πάμε στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Για να ρίξει το μάλι σου, ρε. Τι ρε. Θυμιαμά. Όχι, ρε, δεν έβαλα αυτό. Ρε. Σταμάτα ρε, να με κάνει να κολλάω τώρα με αυτό το πράγμα ότι έχω στο κεφάλι μου θυμιά το μπάλι. Μάλλον να με τσκαλώ. Τι μυρίζει, ρε. Μην με κρατά τώρα. Άσε τη παπατζηλίκη σου. Δεν μυρίζει, ρε. Αυτό φοράω πάντα είναι. Τι φοράς πάντα, ρε. Αυτό το uppercut. Στα μαλλιά τα βάζει. Πολύ καλό φίλο. Στα μαλλιά το βάζει. Τι, δεν θυμάσαι ότι είχα βάλει μια φορά ένα που είχε μυρίσει θυμιατό και μάλλον με τις παπαδιές από πάνω. Νομίζω ότι είχαν ψεκάσει. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα γιατί μετά πούμε τον κολλητό σου. Ποιο κολλητό σου. Να δούμε το ταλέντο του αιώνα. Τον κολλητό σου. Να μιλήσουμε για τον Χαραλαμπόπουλο, τον φίλο σου. Τον κολλητό σου. Τι. Πάμε διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί. Τι το κάνεις χιτάκι αυτό, εγώ πριν από σένα δεν το ήξερα. Ποιο. Αυτό εδώ. Βάλ το τραγούδι από κάτω ρε. Ναι. Καλά που δεν ακούω εγώ. Ευτυχώς και τώρα ξεκινάει το ντουέτο. By Libero 107,4. Καλώς ήρθατε στη συχνότητά μας. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή. Ακούγαμε τόση ώρα κάτι που δεν θα διαλέξω κάνουμε. Τραγούδια, κάτι Κάρι Μπαρκόφσκι, κάτι τέτοια θα σε πεθάνω, ρε φίλε. Ούτε με νοιάζουν. Ωραία, πάμε λίγο. Έχει βάλει κολάρα ο Λιμνιός. Έχει βάλει κολάρα, το είδαμε. Κολάρα, δηλαδή, με την Εθνική Ελπίδων. Πέρασε καμιά 12-3 μπολμπόι, δύο θεματιοφορείς, τέσσερις φιλάθλους και. Από αριστερά, να πούμε. Από αριστερά. Στον ΠΑΟΚ τι πρόβλημα έχουμε. Άκου, θα σου πω. Τον βάζουν δεξιά. Γιατί παίζει δεξιά ο Λιμνιός. Επειδή είναι πιο μικρός και πιο τακτικός, δεν θα κάνει αυτό που θα πει ο προπονητής. Ναι. Ωραία. Είναι γιατί ποιος δεν κάνει αυτά που λέει ο προπονητής. Ρε αγόρι μου, ο Βάλτα, ό,τι και να του πει ο προπονητής. Δεν ωραίος. Υπάρχει περίπτωση. Τόσο είναι ωραίος. Στη Νέα Σμύρνη έκανε το σταυρό μου όλη την ώρα να αλλάξει τον ώρα τα πλευρά. Γιατί ο Μάτος σου λέει είμαι ο Μάτος, ρε φίλε, ναι. Δεν σε βλέπω. Όχι τον προπονητή, γενικά. Είμαι ο Μάτος. Εντάξει, είμαι ο Μάτος. Και είναι ο Μάτος. Τι να πει, δεν είναι ο Μάτος. Είναι. Ο Μάτος είναι. Ναι. Άρα θα ανέβω όποτε αρχηγός. Όταν δεν έχω δυνάμεις θα μείνω, δεν θα δώσω στήριγμα. Ωραία, αλλά όταν θα μου γυρίσει το μάτι, θα πάρω το παιχνίδι μόνος μου. Ακριβώς. Ωραία, αυτό είναι ο Μάτος. Ηγέτης. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά θα κάνει αυτό που θέλει. Στην πλευρά λοιπόν που έχεις δικαιολογημένα αυτόν που θα κάνει αυτό που θέλει. Πρέπει να έχεις κάποιον να τον καλύψει. Πρέπει να έχεις κάποιον να τον καλύψει. Όλοι οι άλλοι λοιπόν προτιμά να παίζουν αριστερά. Γιατί? Για να μην χρειάζεται. Να τον καλύψει. Να τρέξουν για αυτόν. Ναι, να καλύψουν για αυτόν. Να... Γιατί άμα δεν τρέξουν θα φάνε και πινελική. Εννοείται θα φάνε. Εσύ στη Νέα Σμύρνη ο Σπυριδόνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο που έπαιζε μαζί Μάτος και Ουάρντα. Ο Ουάρντα θεωρεί ότι είναι ο Φαράω. Αυτό προσώπος. Δεν είναι. Δηλαδή είναι ο Μάτος, ναι, οκ. Okay, αλλά. Α, και εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο Ουάρντα. Ο Ουάρντα. Ει μαλάκα. Ει μαλάκα. Μαλάκα μου Ουάρντα είναι μαλάκα. Μου Ουάρντα. Έτσι είναι. Φίλε, το πιστεύει. Το πιστεύει. Και καλά κάνει και το και πιστεύει. Καλά κάνει. Απλά αυτοί οι δύο μαζί δεν πρέπει να παίζουν ποτέ και δεν ξαναπέσουν, πιστεύω ποτέ. Απαγορεύεται στην ίδια μεριά. Ναι, ποτέ.
Ποτέ. Να σου πω και καλύτερα που παίζει ο Ουάρντα από τα αριστερά. Πρόσεξε με, από αριστερά για κάποιον να διευκρίνει το λόγο ο Ουάρντα, αγαπάει το Βιερίνια. Αν τον, δηλαδή, αλλιώς θα λειτουργήσει στην πλευρά του Μάτος. Πρέπει να εγώ που ας πούμε, δεν ξέρω τώρα εντάξει προσωπικά. Επειδή έχει το εξωτερικό του πόδι, το δεξί του πόδι πίσω, παίζει λίγο πιο αμυντικά από το συνηθισμένο Ουάρντα. Και αυτό βοηθάει πολύ τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι ξέρεις καλό. Το ανάποδο πόδι που βοηθάει. Στον εξτρέμ βοηθάει το ανάποδο πόδι γιατί του δίνει την επιλογή του να κλείσει. Όλο το ποδόσφαιρο πλέον είναι στο μεσοδιάστημα, δηλαδή ανάμεσα στις γραμμές. Ναι. Βλέπεις την εθνική προχθές. Είναι ο Πέλκας μόνος συνεχώς στο μεσοδιάστημα και δεν έχει πάρει μία μπάλα. Ναι. Ωραία. Ξέρει να τρυπώνει εκεί. Αυτό είναι ταλέντο. Αυτό ναι, πάει μόνο του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι θα το πει ο προπονητής παίξει εκεί, να το έχεις και έμφυτο. Γιατί και να το πεις. Ξέρει ποιος ήταν καλύτερος αυτό, ε. Ο Καραγκούνης. Ήτανε. Ο Καραγκούνης ήταν καλός αυτό που λες. Ο Καραγκούνης ξεκινούσε και από πιο... Ναι, το είχε και αυτό. Ναι, αυτό ας πούμε δεν είναι... Απλά δεν ήταν τόσο στοχευμένο πλέον το παιχνίδι στο μεσοδιάστημα τότε. Εντάξει, στις αρχές του. Τώρα είναι εκεί, όλο το παιχνίδι. Θέλεις να κάνεις ζημιά στην άμυνα, στην ισορροπία του αντιπάλου, θα του βάλεις παίκτες εκεί. Ναι. Το έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Μπουζούκη και τον Ουζουνίδη και αυτόν. Ναι. Στο παιχνίδι με τη Λαμία π.χ. Στο δεύτερο ημίχρονο, τους πέθανε. Θα κέρδιναν μεταξύ τους. Ναι. Ωραία. Γιατί και αμυντική είναι το πόδι του στο καλό. Δεν έχει να κάνει με το πόδι αυτό. Είναι ότι δεν μπορείς, δεν ξέρεις ποιον από το πάρεις. Ναι, είναι και το πόδι μετράει. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί άμα είσαι δεξιοπόδωρος, πας εκεί που σε βολεύει. Ναι, το να κλείσει προς τα μέσα. Ναι. Πιο πολύ δεξιό, άμα και αριστερά να πας, μπορείς να γυρίσεις να τη δώσεις την μπάλα. Και με τα αριστερό. Κοίτα να δεις. Ο μπακ που θα πάρει περισσότερα μέτρα στην ευθεία. Ναι. Τον βολεύει να παίζει με το καλό του πόδι στη γραμμή για να την καλύπτει. Ναι. Ωραία. Ο εξτρέμ όμως που μειώνονται τα μέτρα πρέπει να κλείσει προς τα μέσα. Πώς θα σεντράρει όμως? Με το δεξί. Αμένα είναι από τη δεξιά μεριά. Την αριστερή. Όχι. Στην ευθεία. Φεύγει μπάλα μπροστά, ρε παιδί. Φεύγει στο δεξί, ρε. Δεν το φεύγει. Και εκεί κόβεται. Και δεν θα το κάνει σε πρώτο χρόνο. Εκεί μετράει και είσαι δεξιόπόδωρο. Είσαι ο Πέλκα, λέμε, ναι. Παιδί μου. Είμαι εγώ ο Πέλκα. Και βλέπεις ότι είσαι πολύ καλός από τα αριστερά και να κόβεις δεξιά, έτσι λέμε. Ναι. Αυτό δεν λέμε για να καταλάβω και εγώ και αυτοί που δεν ξέρουν. Ο Πέλκας, επειδή έχει έναν ελεύθερο ρόλο. Ο Πέλκας, άμα φεύγει σαν εξτρέμ πάνω αριστερά. Ναι. Γιατί δεν κάθεται μόνος του να κάνει 100 σέντρες, δεν λέω 500 που πρέπει. Γιατί στο πόδι κάθε μέρα μετά την προπόνηση. Ωραία, εσύ άμα έκανες 100 σουτ με τα αριστερό χέρι. Τα έκανα, ρε φίλε, γι' αυτό έφτασα εδώ που είμαι. Εσύ έκανες δε φίλε τα χουπ. Ναι, ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το πόδι. Δεν είναι. Αυτό σου λέω ότι πρέπει να το δυναμώσει. Ο Βιερίνια το δυνάμωσε το αριστερό του πόδι. Μπορεί να βγάλει σέντρα και το αριστερό. Εγώ πραγματικά νομίζω ότι είναι αριστεροπόδρος. Άμα δεν σουτάρει φάουλ και στημένες μπάλες. Όχι, δεξί είναι. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, είναι τόσο καλό το αριστερό του. Που δούλεψε. Ο Πέλκας γιατί να μην δουλέψει αυτό. Και γιατί δεν το νομίζω γιατί δεν ότι δούλεψε σε άλλα πράγματα. Δούλεψε και σε αυτό. Δούλεψε και στην ταχύτητα πολύ. Δούλεψε ταχύτητα, δύναμη. Δύναμη, έγινε πιο του ταβρί. Έχει δουλέψει δηλαδή σε στοιχεία ατομικά που τον έχουν ανεβάσει και επίπεδο. Ναι. Διάβαζα ένα βλάκα χθες στο Facebook. Έκραζε τον Πέλκα λέει, που παίζει στην εθνική. Είναι δυνατόν να παίζει στην εθνική ο Πέλκας. Είσαι βλάκας, φίλε. Ακριβώς. Είσαι βλάκας. Δηλαδή τι άλλο να κάνει για να παίξει κάποιος στην εθνική. Πιστεύω ότι. Έχει τα διπλάσια νούμερα από τον Μάνταλο. Τα διπλάσια. Πρέπει λίγο με το αριστερό. Δηλαδή να απειλεί. Όχι να απειλεί, να μπορεί να σεντράρει, παιδί μου. Αν όχι όπως με το δεξί. Πιο πολύ σέντρα είναι. Αυτό νομίζω εγώ. Γιατί την μπάσα δεν έχει. Την μπάσα είναι κοφτή, είναι γρήγορη, είναι μυαλό. Η σέντρα σου λέω πάνω στο τρέξιμο απάνω. Να μην σταματήσει να γυρίσει το σώμα του για να σεντράρει, να κάνει μια τρίπλα ή μια. Ξέρεις, λίγο πάσα, όχι πάσα, να την πετάξει πιο μπροστά. Το ανάποδο πόδι έχει αυτό το ναι, κακό. Αυτό. Γιατί να μην το κάνει και με το αριστερό. Προφανώς είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού του που πρέπει να το δουλέψει. Αλλά και πάλι. Δεν πιστεύω ότι δεν το δουλεύει. Είναι και θέμα, ρε φίλε, ότι πώς αισθάνεσαι. Δηλαδή, ναι, όσο και να άμα δουλέψω, το πιστεύει. Ναι, όσο και να το δουλέψω, άμα δεν το πιστεύω, δεν θα το κάνω. Ναι. Θα πάω στο πιο σίγουρο. Αντανακλαστικά, όχι, δεν το σκεφτώ. Ναι. Αυτό λέμε. Πρέπει να γίνει αυτόματο. Ξεφωνητό για τον Μπο από φίλη τη εκπομπή. Δικαιολογημένο, έξαλλη. Ποιο? Ξεφωνίζει τον Μπο. Φίλο μα. Αλλά. Τραγουδιστή. Ναι. Αλλά το τραγούδι της χρονιάς βγήκε. Το ξεφωνίζει. Ποιος μπορεί να το ξεφωνήσει? Η φίλη μου εδώ. Τι αυτή από το 8-ball? Μαζεμένοι όχι, όλοι. Όχι. Έχει το ομάδα 8-ball. Δεν υπάρχει. Και σε ταξίδι. Ναι, έτσι ακουστικά να μας ακούς αδερφέ. Άκου να δεις τώρα λοιπόν.
το αντιλαμβάνεσαι και εσύ στον αθλητισμό, πρέπει το νούμερο ένα μέλημα του κάθε προπονητή να είναι η σύνθεση χαρακτηριστικών. Ακριβώς, χημεία. Χημεία. Η χημεία δεν είναι ότι τη ζώδια είμαστε. Ωραία. Εσείς οι δημοσιογράφοι παλιά νομίζω ότι ήταν ζώδιο, ότι ήταν μαντεψιά, ότι έπαιρνε χαρτάκια και τέτοια. Εγώ ποτσουκά. Είναι χημεία. Δεν κυνηγάω προπονητές. Ο αθλητισμός, ούτε εγώ. Είναι χημεία. Άμα δεν παίζω εγώ, υπάρχει πρόβλημα. Κοίτα, εγώ κυνηγούσα προπονητές μέχρι να καταλάβω πόσο κακομαθημένοι είναι οι παίκτες. Καλά, δε. Ναι, και το λες εσύ τώρα. Το λέω εγώ, ναι. Γκαραντί. Ναι. Κυνηγού, νόμιζα ότι φταίνει οι προπονητές. Ωραία. Αλλά όταν σε κάποια φάση αντιλαμβάνεσαι την οτροπία του ποδοσφαιριστή, που δεν είναι επειδή είναι κακό παιδί, είναι. Έτσι έχουν μεγαλώσει. Δεν μας ενδιαφέρει ο χαρακτήρας. Ναι. Ειδικά στις ομάδες. Δηλαδή τώρα ο Λουτσέσκο. Εκτός από το Βουάρντα, ο οποίος είναι μια κατηγορία μόνος του. Και πρέπει να ασχολείται και μετά ναι, με είναι μυαλό κακός του. Τρελός. Όχι. Δεν αυτό, αυτό σου λέω ότι πρέπει να ασχολείται με το μυαλό του. Με τους άλλους παίχτες που έχει η ομάδα, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει λίγο σάικο. Σε αυτά τα επίπεδα, όχι. Ήταν ο Ερίκη, αλλά όχι. Εντάξει. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει άμα είναι κολόπεδο ή ψυχοπαίδι ή παπαδάκι ο παίχτης. Αδερφέ, πρέπει να κερδίσω. Γιατί πρώτον παίζω το δικό μου το κεφάλι, ναι. Κεφάλι. Και δεύτερον, η ομάδα πρέπει να κερδίζει. Αυτό είναι. Τώρα, άμα είναι άλλος κακό παιδί, δεν μιλάει στη μάνα του, είναι τσιγκούνης, είναι βρωμιάρης, δηλαδή δεν κάνει μπάνιο στα ποδητήρια, ούτε τον νοιάζει. Αυτός τον νοιάζει να υπάρχει χημεία ποδοσφαιρική και ούτε τα ποδητήρια και αυτά. Τα ποδητήρια έχουν κρατήσει πολύ καλά, κάνανε, κρατήσαν 2-3 παίκτες για να είναι καλυμμένος και με τα ποδητήρια, να μην ασχολείται καν, γιατί είναι, όσοι προπονητές ασχολούνται με τα ποδητήρια, χάνουν την μπάλα. Γιατί όλοι νομίζουν ότι τους πολεμάνε. Έχει ξεκάθαρους ηγέτες στα ποδητήρια του. Ακριβώς. Αυτό είναι, τι να σου πω, το 30%. Ξέρεις το κομβικό. Εγώ ξέρω και τον κομβικό. Όχι. Βιερίνια. Δεν είναι ο Βιερίνια. Γιατί είναι και μες ξένους και μες ξένους. Ο Βιερίνια είναι σεβασμός. Εγώ πιστεύω ο Μαλεζάς. Α, και ο Μάλε, ναι. Ο Μαλεζάς είναι στην ομάδα. Πρώτον, γιατί αξίζει να είναι στην ομάδα. Και δεύτερον, είναι ο πυροσβέστης. Πυροσβέστη σημαίνει ότι μόλις πάει να γίνει, μπαίνει αυτός και το ξέρει. Μόλις πάει να γίνει μαγιά, βλαχιά, τσαμπουκά, ηρωνία, πετάγει το Μαλεζάς. Και κάθε ομάδα έχει ένα τέτοιο. Δεν είναι ότι. Στην Ιταλία ο αντίστοιχο Μαλεζάς, άμα κάνει πολύ καμιά τρέλα προπονητή, κανονίζει και το ξύλο προπονητή μέσα στα ποδητήρια. Καλά, άμα ξέρει πώ κλειδώνει η πόρτα πίσω, πηγαίναμε και βάζαμε το πεντάρι. Το πεντάρι καθόταν στην πόρτα για να μην μπορεί να φύγει ο κάθε προπονητή. Και γινόταν μέσα εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι η χημεία είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Και ο Λιμιός τώρα που είπαμε και για το παιδί αυτό, είναι ένα νέο παιδί, βρήκε ευκαιρίες, θα παίξει, θα κάνει, αράνει. Άμα πάρουν τα μυαλά του λίγο αέρα. Θα το συνεφέρουν γρήγορα. Δηλαδή. Κατάλαβες, τώρα ο Μαλεζάς, δηλαδή έβαλε την κολάρα τώρα, την είδαμε, το live, όχι live, το είδαμε, τον κόλπο φοβερό. Ναι. Λογικά πρέπει να την ψωνίσει. Μπήτε στο ΠΑΟΚ 24 να το δείτε. Ξέρεις, ναι, πρέπει να το ξαναφτιαχτεί ρε παιδί μου, λογικό είναι. Θα έρθει τώρα στην προπόνηση μεθαύριο πότε θα πάει. Ξέρεις, θα καινούριο παπούτσι, κάλτσα λίγο το έτσι. Θα πάει ο Μαλεζάς ή ο Βιερίνια ή ο Μάτους και θα τον πει έλα εδώ. Θα τον βάλει κεφαλοκλείδημα μέσα εδώ, μπροστά σε όλους. Και θα τον πει τι είσαι, η φίρμα τώρα. Και εκεί τσαπ, δω, σε αυτό το επίπεδο τώρα ξέρεις τι παθαίνουν κιόλας. Έρχονται και οι ποδοσφαιρικές σφαλιάρες. Δηλαδή τι θέλω να πω. Καλά, άμα σηκώσει τα μάτια θα το βαράνε σε τρεις προπονήσεις όλοι. Δεν είναι και αυτό. Και οι 30-28. Δεν είναι αυτό. Δεν αυτό είναι. Θα σου πω ρε τι εννοώ. Δεν αλλάζει αυτό. Σταμάτα να σου πω ρε. Σταμάτα μου πει τι να μου πεις ρε. Να σου πω τι έπαθε. 30 χρόνια μέσα από διτήρια είμαι. Εσύ να σου πω τι έπαθε συγκεκριμένο. Τώρα έτυχε. Αυτό σου λέω εγώ. Ναι. Είναι. Πάει με τη Βασιλεία πολύ καλά. Έχει και assist. Στη Βασιλεία πάει καλά. Πάθαμε πλάκα όλοι, MVP. Πάει με την Σπαρτάκ, σούπερ. Και εδώ και εκεί μια χαρά. Ωραία. Εσένα δεν έπαιξε νομίζω. Και πάει να παίξει τη Λισαβόνα, φίλε. Και εκεί που έχεις ψηλώσει και λες εδώ είμαι και είμαι σφίχτης και είμαι το ένα και είμαι το άλλο. Και είμαι γρήγορος. Και είμαι και γρήγορος και είμαι και ξέρω εγώ. Έχει την Μπενφίκα, παλάζει την μπάλα. Τα. Σε κλείνει με το που παίρνεις την μπάλα. Πρέπει να σκεφτείς γρήγορα, άρα πρέπει να αλλάξεις και το τέμπο σου. Δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό γιατί δεν έχει και την εμπειρία να το κάνει. Εμπειρία. Ωραία. Τσουπ, τρώσε τη σφαλιάρα την ποδοσφαιρική. Μαζεύεσαι.
Αυτό σου λέω ότι μαζεύτηκε. Τώρα έβαλε την κολάρα. Είναι η ηλικία αυτή. Αδελφέ, τι, τον πιάνει τώρα. Τώρα αυτό είναι στο κινητό. Τώρα που μιλάμε, έχει κάνει μπάνιο τώρα. Όλοι πάνε μωρή παιχτούρα. Ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές όλοι κοντοί εκεί πέρα. Μωρή παιχτούρα. Τι είναι το κορόλα, μωρή παιχτούρα. Έτσι. Έτσι. Έλα ένα story. Ένα, έτσι, the goal και τέτοια. Έτσι είναι, ρε. Και αυτό είναι τώρα στο κινητό και έχει μπει σε όλα. SDNA. Μπε και στο G-Point. .gr, να το βάλω κι εγώ. Βάλω τον κόλ του. Κατάλαβες. Είναι λογικό. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Όταν θα γυρίσει, που θα γυρίσει τώρα αύριο, θα δεν ξέρω τι άλλο τέτοιο, να μπορέσει να το καλύψει, πρώτο να το κρύψει τη χαρά του, γιατί όλοι θα τον περιμένουν. Όλοι θα μάθουν ότι έβαλε γκολάρα, όλοι το είδανε. Οι πιτσιρικάδες του πάγου θα πούνε παιχτούρα, τι έκανε, μωρή παιχτάρα μου και τέτοια. Οι μεγάλοι θα τον περιμένουν. Ξέρεις, είναι και. Γίνεται αυτό. Θέλουν και οι μεγάλοι να γίνει αυτό. Για να τον έχουν ψαρωμένο. Εντάξει, πιστεύω αυτός θα είναι πολύ καλός παίκτης. Θα παίξει. Να έχει τα μυαλά μέσα. Αυτό που προσπαθούσαν να κάψουν όλοι εκτός από τον ΠΑΟΚ είναι ο Πέλκας, ο οποίος κρατήθηκε. Έχει κρατηθεί. Έτσι δεν είναι. Ναι, εννοείται. Έχει κρατηθεί. Τον πολεμήσαν από παντού. Ειδικά από τον ΠΑΟΚ. Τι, να τα λέμε όλα. Από τον ΠΑΟΚ πήρανε πέρσι τέτοιο καιρό δύο παίκτες για να μην πέσει ο Πέλκας. Και ο Κατουρί και ο Μπίσεσβαρ και το Κυπρόπεση. Μία χρονιά πήραν τον Κατουρί και την άλλη πήραν τον Μπίσεσβαρ. Πόσο τρίτος, τέταρτος χρόνος είναι αυτός. Του Πέλκα. Ναι. Ο Πέλκας, φίλε, πρώτη φορά έπαιξε με το Δόνι το. Με το Δόνι. Με το Δόνι το 11-12. Είναι τόσα χρόνια. Ναι, από 18 χρονών. Πήγε μετά μία χρονιά δανεικός μετά το Δόνι στην Καλαμαριά, μισή σεζόν. Μία σεζόν πήγε στην Πορτογαλία και μετά είναι βασικός. Αλλά πρώτη χρονιά επίσημα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ πήρε επιδόνι. Ούτε ναι. 18 δεν πρέπει να ήταν. Αλλά ξεχώριζε. Αλλά τι γινότανε. Τότε στην ανάγκη τον πέταξες μέσα. Ούτε ναι, φρόντισε ναι. Την μυϊκή του ενδυνάμωση, τίποτε. Ούτε φρόντισε την τακτική του παιδεία, έτσι ώστε να είναι το περιτύλιγμα του ταλέντου, ρε αγόρι μου. Το ταλέντο από μόνο του δεν κάνει κάτι. Τον πέταξε μέσα με τους άντρες, αυτός ήταν ακόμα παιδάκι. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό. Του δώσαν και το 10 ότι αυτός είναι. Ο νέος ο Κούδας. Ναι, αλλά πρόσεξε με ο εγωιστής, ο καλά εννοούμενος εγωιστής. Ο σωστός εγωιστής. Ο Θρασής. Ο Θρασής. Την έπνιξε, πήγε δανεικός, γύρισε και φέτος ξαναπήρε το 10. Κατάλαβες. Ναι. Ήξερε. Όχι ήξερε, το έχει στόχο. Το έχει στόχο. Πίστευε. Αυτό, όλα μαζί. Με το που έφυγε ο Κάμπος, τηλεφωνάκι, παιδιά, δικό μου είναι αυτό. Φέρετε το εδώ πίσω, ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ. Μην το δώσετε πουθενά σε κάποιο παρατρεχάμενο πάλι, εγώ είμαι γηγενής, ναι, εγώ ναι. Είμαι goal assist double-double. Double-double. Ωραία, φέρετε το τώρα εδώ. Και πρόσεξε με, το παιχνίδι που του βάζει να παίξει ο Λουτσέσκου του Μπέλκα, τον αδικεί στα μάτια των φιλάθλων. Ο Μπέλκας στα μισά παιχνίδια σε πληροφορώ βγαίνει από το γήπεδο και το βλέπω, εγώ το ξέρω από μωρό. Ναι. Ωραία, και δεν είναι ικανοποιημένος. Και ο Λουτσέσκου τον αποθεώνει. Ξέρεις γιατί. Για να μην το χάσει. Τι, όχι, ρε. Τι, μωρέ. Εσύ ο Λουτσέσκου τον θέλει. Είναι ο μόνος που έχει ένταση, ρε. Πρώτος εκλεψίματα στα 2/3. Ναι. Ωραία. Στο ποδόσφαιρο πλέον είναι άλλο να οργανώνω την επίθεση από πίσω και τσούκου τσούκου να πρέπει να διασπάσω 11 άτομα που αμήνονται και άλλο να τους κλέβω την μπάλα στα 2/3 και να τους βρίσκω εγώ στην ισορροπία. Τα μισά εκλεψίματα του ΠΑΟΚ στα 2/3 είναι του Πέλκα. Η πίεση που ασκεί στην ανάπτυξη του αντιπάλου. Σημαντικότερο το παιχνίδι είναι του Πέλκα όταν σκοτώνει την ανάπτυξη του αντιπάλου παρά το να δημιουργεί. Εννοείται. Πρώτον τους καθυστερεί. Mm. Μόνο και μόνο που κυνηγάει, καθυστερεί την ανάπτυξη της αντίπαλης ομάδας. Τους φοβίζει, το οποίο κλασικό είναι το zone press, full court, όλα αυτά από το μπάσκετ. Δεν πας να κλέψεις την μπάλα. Πας να μειώσεις τον χρόνο για να χαλάσεις την επίθεση του αντιπάλου. Να φέρεις εκνευρισμό, να τους χαλάσεις την ισορροπία. Οι άλλοι επιθετικοί σου γιατί δεν το κάνουν αυτό. Δεν έχουν τα αθλητικά προσόντα. Εντάξει τώρα ο Πρίγκιπετς μπορεί να τεντωθεί. Δεν μπορεί, όχι. Δεν το έχει, αγόρι μου. Και, αυτό, και ο τρόπος που έχει βελτιωθεί σε αυτό σε σχέση με τα πρώτα του παιχνίδια στον ΠΑΟΚ είναι πάλι εντυπωσιακό. Το προσπαθεί. Δεν το έχει στο DNA του. Λοιπόν. Είναι βαρύ κορμί, ρε. Ναι. Θέλω να μου πεις για τον καινούριο, τον μαύρο, τον επιθετικό. Μ' αρέσει εμένα, ξέρεις. Το και εμένα μου αρέσει, αλλά τι γίνεται με αυτόν. Παουξάκι, άλλωστε. Άλλωστε, Παουξάκι. Ναι. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται με αυτόν. Τι έχω καταλάβει εγώ από την καριέρα του. Αυτός ο τύπος, φίλε, ήταν ένα από τα top ταλέντα της Arsenal.
Δεν είναι τυχαίο ότι 17.5 έπαιξε στην Arsenal την πρώτη ομάδα. Όχι τη Reserves, όχι την Under 18. Ναι, ναι. Την κάπα απ' όλα. Την κάπα απ' όλα. Εντάξει, ήταν βασικός σε όλες τις εθνικές της Αγγλίας μέχρι την Under 21. Ναι. Και παστέλο, ραβέρτα, έβαζε. Η Arsenal όμως, επειδή είχαμε 50 παίκτες τέτοιους. Ναι. Ωραία, όταν δεν πήγε καλά στα πρώτα 4-5 παιχνίδια που πήξε με την Arsenal, άρχισε τον δίνει δανεικό. Άλλος. Ωραία, περίμενε. Το άλλος όμως, εδώ μιλάμε και σε ένα παίκτη διεθνή. Είναι αντίστοιχα τη Arsenal, εγώ είμαι ο κουλούρης. Να σου πω κάτι. Όχι, μη συγκρίνει. Η Arsenal κάνει εμπόριο. Εδώ και όσα χρόνια θυμάμαι, η Arsenal κάνει εμπόριο. Είναι εταιρεία, είναι εταιρεία που κάνει αυτό το πράγμα μαζί. Πουλάω. Πουλάω, ναι. Εδώ λοιπόν τι κάνουν αυτοί. Έχουν πολλές, πολλούς άκομψους δανεισμούς του ΑΚΠΟΜ. Δηλαδή τον δίνουν για 8 παιχνίδια στην Νότιχαμ, τον δίνουν για 10 παιχνίδια στην Brighton. Δηλαδή ένα τέτοιο αχταρμάς. Τη μοναδική χρονιά που παίζει όλη τη χρονιά δανεικός, ναι, με τη Χαλ, κάνει, ναι, φίλε, Championship, 8 γκολ, 7 γκολ έκανε. Είναι ok. Ναι. Και του πέρσι, τον ξαναξεκινάνε πέρσι στην Arsenal και τον δίνουν δεύτερο μισό στη Central Etienne που ήταν ο Χαρίς Κοκίτσιου. Ρωτάω εγώ τον Χαρίς όταν έμαθα το όνομά του ότι αυτός τι είναι και μου λέει με διαφορά ο καλύτερος center forward που έπαιζε στο Βέλγιο. Ήρθε μισή σεζόν, αυτοί έχουν τα play-off και τα play-out. Ναι. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι όταν παίζεις play-off για πρωτάθλημα έχει ένα αλφα επίπεδο πίεσης. Για μένα, ναι, τα play out χειρότερα. Είναι χειρότερα. Ναι, πέφτει κατηγορία, ρε φίλε. Πέφτει κατηγορία, ακριβώς αυτό. Ωραία. Από τα 8 παιχνίδια των play out, σκοράρει και κερδίζουν στα 5. Ναι. Που δεν είναι να βάλω. Μπορεί να έχω βάλει 30 γκολ και να είναι το 3ο-4ο γκολ της ομάδας μου, ναι, που το κάνω το 2-0-4-0. Ναι. Αυτό είναι μια ειδική στατιστική. Ακριβώς. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα γκολ. Το πρώτο και το νικητήριο με ενδιαφέρει. Ναι. Αυτό που δίνει βαθμό. Τέλος πάντων, ναι, πες μου, γύρω-γύρω με το πας. Ναι, ρε, αγόρι μου, σου λέω τώρα την ιστορία του παίκτη. Αυτός λοιπόν έφτασε μετά τη σεζόν στη Central Etienne που τους έσωσε, ναι, και τους έσωσε, τον έφερε ο ΠΑΟΚ εδώ. Ναι. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι τακτικά αυτό που πρέπει γιατί έμαθε το ποδόσφαιρο σωστά. Μιλάμε για ένα παιδί που είναι γρήγορο. Μιλάμε για ένα παιδί που έχει εκπληκτικό άλμα, άμα τον δεις θα χαζέψεις. Καρφώνει. Ωραία. Και την καρφώνει, φίλε, στον Πανιόνιο και πάει τώρα το λαμόγιο και κυρώνει τον γκολ. Ναι. Ωραία. Δεν του δόθηκε άλλη τελική. Η πρώτη φάση που είναι μέσα δεν έχει παίξει ακόμα. Ναι, ξέρω ότι ο Πρίγιοβιτς είναι παίκτης εκτελεστής. Δηλαδή μπορεί να σέρνεται. Τάκ, τάκ. Δηλαδή θα το καρφώσει. Περισσότερα στοιχεία έχει ο ΑΚΠΟΜ στο παιχνίδι, στο συνδυαστικό. Ναι. Το ερωτηματικό είναι το εξής. Μπορεί να παίξουν μαζί αυτοί δύο. Όχι. Για μένα όχι. Δεν πρέπει να παίξει 4-4-2 και να είναι αυτοί δύο πάνω. Για μένα πιο πολύ ταιριάζει το Καρέλης Πρίγιοβιτς Καρέλης ΑΚΠΟΜ. Πάμε στο διάλειμμα γιατί Καρέλης. Τον έχω γνωρίσει και είναι και ωραίος. Και από πριν 2 χρόνια έπρεπε να τον πάρουμε. Δεν πειράζει, κάτι αργά παραπάνω. Έπρεπε να τον πάρουμε πριν 2 χρόνια. Έλα, πάρε λίγο, φίλε. Έλα να δούμε τι φορητικές σου κορδές. Τι έγινε. Το χρωστάω στα μπουζούκια. Κόλκας Γιαννούρης στο ραδιόφωνο να λέει κινήσεις Πρίγιοβιτς και στην τηλεόραση να παίζει Σταρ. Δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμό, λέει ο 924. Στο Σταρ τι έχει. Εμείς βλέπουμε του Προέδρου. Ναι, του Προέδρου. Μόνο του Προέδρου, παιδιά. Ποιος είναι ο Χιώτης είναι αυτός. Ποιος είναι ο Χιώτης. Ποιος είναι ο Χιώτης, είναι δυνατόν. Α, δεν είναι ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι. Ο Ζαμπέτας είναι. Και άλλη ποια είναι. Είμαι σχολείου. Είσαι που τα ξέρεις όλα, ε. Αφού και εγώ μεγάλωσα σε αυτά, ρε Γιαννούλη, τι να μας πεις για τη ζωή σου. Η οποία έρχεται πολύ μπινελίκη, εντάξει. Μιλάμε για στόμα χειρότερο από το δικό μου. Αυτό ποιος είναι. Δεν ξέρω. Ο Τζον Γουίν. Ίδιος είναι. Μια ταινία στο κανάλι του Προέδρου, βέβαια, το οποίο είναι το κορυφαίο. Έλα, ρε, 9-24. Κορυφαίο κανάλι, δεν το συζητάμε. Έχει τις καλύτερες ταινίες πλέον. Έχει επενδύσει ο πρόεδρος, έχει την εθνική. Μαθαίνω, κλείνει και μεταγραφές. Πολύ σούπερ. Κανα δώρο δεν έχει τώρα. Τι δώρο. Τον πρόεδρο. Κανα παίχτη. Όχι, κλείσαμε. Πώς θα πάρουμε, φτάνει. Ωραία. Πάμε εκεί πέρα που θέλω να μου το αναλύσει λίγο αυτό με τον Γκαρέλη. Τι γίνεται. Παιχτάρα. Πρώτο θα παίξει. Εντάξει, ρε φίλε, έκανε αυτό δημασία. Πόσο με τσαντίζει, ρε. Με νευριάζει. Παίρνει ένα παίχτη τώρα και θα το βάζει μετά από 2 μήνες να παίξει. Σε τρελαίνει, ε. Με μουρλένει. Εγώ τον Λουτσέσκο τον αγαπάω, αλλά σε αυτό είναι ψήρας. Με μουρλένει, ρε φίλε. Μάλλον, άμα σου λέω. Τώρα πήραν τον Γκαρέλη. Ωραία, ωραία. Θα τον βάλει τώρα μετά από 4 αγώνες στο 81. Μετά στο επόμενο παιχνίδι θα τον βάλει στο 76,
στο άλλο παιχνίδι θα τον βάλει, μετά θα είναι κανένα Κύπρο, θα παίξει 90 λεπτά. Και εμένα με μετά, αυτό ρε παιδί μου, τι τους παίρνει μετά. Κοίτα, ο Λουτσέσκου σου λέει: εγώ έχω τον γκρουπ μου. Εσύ πρέπει να γίνεις μέλος του γκρουπ. Έχει, κοίτα, ως ένα βαθμό έχει δίκιο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, όλοι κανένα να μείνει υπάρχει τόσο. Υπάρχει ιεραρχία στην ομάδα. Ναι, δεν γίνεται ένα να μείνει τόσο, ταλαντούχο να ορμήξει. Όταν πήρε ο Πάοκ το Ρίκι Περάλ και στον έφερε εκεί πέρα, άμα ξαφνικά έπαιρνε 30 λεπτά ο Ρίκι Περάλ και εσύ έπαιρνε τα τρία μου, τι θα έκανε. Ο Ρίκι Περάλ, αδερφέ, ναι, ήρθε και έκανε παπάδες. Πού, σε ποιο άθλημα? Ωραία, έκανε παπάδες. Το μεγαλύτερο ταλέντο που έχω δει στη ζωή μου. Ναι. Κάτι του παίξει στον κόσμο που έχω δει στη ζωή μου. Στην προπόνηση. Στον αγώνα παίξαμε ένα φιλικό και τρέχει έξω από το γήπεδο. Και πήγε και στούκαρε εκεί πέρα στον Πανιόν και στον Βαρίκα. Πήγαμε να παίξουμε. Πώς δεν έσπασε τα ρήπα, τα τέτοια. Ναι, τα τέτοια. Δεν υπάρχει. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό θέλω να είμαστε δίκαιοι. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Υπάρχουν ζητήματα. Πήγα στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς Λουτσέσκο ο Μπράντοβιτς. Σου λέει ο Μπράντοβιτς. Αδερφέ, this is the system. This is the system, ναι. Μάθε το, πάρ' το γραπτός, πάρ' τον Ιτούδη 5 ώρα το πρωί άμα έχεις κάπου κολλήσεις. Κολλητούδης. Ναι, everything, big problem και τέτοια. Yeah. Άμα το μάθεις, παίζεις κατευθείαν. Ωραία. Και έχεις φυσική κατάσταση. Τα ζητούμενα στο ποδόσφαιρο είναι λίγο πιο σύνθετα για δύο λόγους. Ποια είναι πιο σύνθετα, μωρέ? Κλωτσάνε την μπάλα όπου να είναι, συγκρίσει το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ κάθε είναι φορά. Είναι συνδυασμός 11 παικτών αντί 5 και παίζουν με τα πόδια αντί τα χέρια. Μπάλα, μπαμ, μπουμ. Στραβουγκανιές όλοι. Ρε, έπαιξε μπάσκετ ο Μινάς Γκέκος τώρα. Μην μας τρελαίνεις. Μινάς Γκέκος έβαζε και 40 για να ξέρεις. Φαντάσου. Δεν έβλεπα. Μας είχε καρφώσει μια φορά στο Μόσχο. Αλλά τέλος πάντων. Δεν γίνεται αυτό με τον ΠΑΟΚ. Παίρνεις ένα παίκτη και το βάζεις μετά από 3 μήνες να παίξει. Τελείωσε το πρωτάθλημα σε 3 μήνες. Τι έγινε, περάσαμε. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Κοίτα, εγώ θα είμαι δίκαιος. Έχει δίκιο ότι δεν μπορείς με το καλημέρα να αφομοιώσεις αυτό που θέλεις. Τι τον πήρε? Είναι τον πήρε για το Δεκέμβριο. Καμιά φορά, φίλε, δεν είναι, παίρνουν και οι προπονητές, παίρνουν και οι ομάδες. Τι ομάδες, δώρα, Γιαννακόπουλος? Όχι, δε, φίλε, το. Τι? Δηλαδή, πώς θα το καταλάβεις τώρα. Απλά ελληνικά. Ο προπονητής έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ναι. Καμιά φορά παίρνει η ομάδα παραπάνω απαιτήσεις από τον προπονητή. Ωραία. Ερώτηση. Ποιος είναι ο δεύτερος center for του ΠΑΟΚ? Τον ΑΚΟΜ, γιατί αργήσαμε πολύ να τον πάρουμε? Ποιος ήταν πριν από αυτόν? Όχι, ρε, από τις επιλογές που είχαμε. Όχι, πριν τον πάρουμε. Τον Μπούκι. Μιλούσαμε μια μισή χρονιά με τον Μπούκι. Ένα μισή μήνα. Ξεκινάει η προετοιμασία και δεν έχει center for. Αυτά είναι λάθη, τα ξέρουμε. Γιατί δεν τα λες? Ναι, εδώ λοιπόν θα έπρεπε να προσαρμοστεί το κλαμπ. Γι' αυτό πήρε ο ΠΑΟΚ τον Μπράγκο, τον αθλητικό διευθυντή. Ναι. Ωραία. Γιατί ώστε να τρέχει αυτό όλο τον χρόνο. Ναι, ώστε να διαπίστωσε ότι υπάρχει κακό timing. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο προπονητής θέλει χρόνο για να ενσωματώσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Ναι. Ωραία. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να ξοδεύει Ιούνιο-Ιούλιο. Ωραία. Σε μεταγραφικές αναζητήσεις. Θα δουλεύει όλο τον χρόνο. Οι ανανεώσεις θα γίνουν στο timing που πρέπει. Οι μεταγραφές, θέλουμε να πιστεύουμε, θα γίνουν στο timing που πρέπει. Δηλαδή δεν πόνεσε ο ΠΑΟΚ. Δεκέμβριο. Άκου να θα πάρει παίκτη. Άκου λίγο. Θα σου πω. Για μένα δεν πρέπει. Αλλά πάμε παρακάτω. Θα σου πω κάτι. Όταν παίξαμε με τη Βασιλεία που ήταν σε κακό φεγγάρι, δεν φάνηκε το θέμα της αλλαγής. Πώς το λένε? Της αργοπορίας του ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά. Ναι. Όταν παίξαμε με τη Σπαρτάκ, αρκούσε το γκρουπ το βασικό, εντάξει, να ανταπεξέλθει. Όταν παίξαμε με την Μπενφίκα που ήταν top επίπεδο, εντάξει, εκεί φάνηκε. Γιατί δεν είχαμε τη δύναμη του Βέρμπλουμ, ωραία, δεν είχαμε ένα πιο φρέσκο φορ να δώσει μια ανάσα στον Μπρίγιοβιτς, έστω στη Λισαβόνα, για να πιέσει περισσότερο ΠΑΟΚ. Εκεί φάνηκε λίγο, όταν ανέβηκε το επίπεδο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το λάθος μέσα από την παρουσία του Μπράγκο ελπίζουμε όλοι να λυθεί. Όλοι οι οργανισμοί έχουν αδύνατα σημεία. Προφανώς το ΠΑΟΚ το αντιλήφθηκαν αυτό το πράγμα και πάμε παρακάτω. Αλλά φάνηκε όντως στο επίπεδο της Μπενφίκα ότι αργήσαμε. Ο Κάνιες δε φίλε δεν μπορούσε να γυρνούσε. Ωραία, τον Γκαρέλη γιατί τον πήρες πριν 5 μέρες? Γιατί τότε δημιουργήθηκαν οι συνθήκες. Γιατί τα λεφτά που ζητούσε η Γκένκ για τον. Τώρα τον πήραμε δανεικό. Ναι, δανεικό άλλο δανεικό με οψιόν αγοράς όμως που μπορούμε να τη δώσουμε για πλάκα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή με 1,5 εκατομμύριο. Ωραία. Ναι. Η Γκένκ όμως πριν ένα μήνα ζητούσε 5 εκατομμύρια οψιόν αγοράς. Καλά, ναι. Κι εγώ μπορεί να ζητήσω.
τον ουρανό μετάστρα. Ναι. Την ίδια στιγμή ο Καρέλης χρειαζόταν χρόνο για να πιέσει τη Γάνδη, την Γκένκ, να δώσει, να τον αφήσει με τις προϋποθέσεις που θα το εξασφαλίζουν και το μέλλον. Δηλαδή, εγώ να ξέρω τώρα ότι παίζω σε μια ομάδα και ότι υπάρχει απέτηση της Γκένκ, της προηγούμενης ομάδας μου, για 5 εκατομμύρια, θα ξέρω όλη τη χρονιά ότι είμαστε στον αέρα. Ενώ τώρα ξέρει ότι άμα πάει καλά, για τον ΠΑΟΚ δεν είναι τίποτα το 1,5. Το έδωσα, χάρηκα πολύ. Ενεργοποιώ τη ρήτρα στις 30 Μαΐου που είναι το δικαίωμά μου. Πάρω το 1,5, κρατάω τον παίκτη, αναβαθμίζω την καριέρα του. Το σημαντικότερο κομμάτι στην περίπτωση του κάθε Καρέλη, όταν μια καριέρα πήρε τα κάτω της μετά από τραυματισμό, γιατί οι κεντροευρωπαίοι και οι βορειοευρωπαίοι κοιτάνε νούμερα, φίλε. Δεν αποδίδεις μετά τον τραυματισμό σου όσο απέδιδες πριν. Θα βάλω τον μαύρο, έχουν ένα μαύρο μπροστά. Πολύ δυνατό. Τσούπο μαύρος, πρέπει να τον πουλήσω. Εσύ δεν πουλήθηκε στο timing που πήγαινες καλά. Πάμε παρακάτω. Ναι, εμένα όμως ο Καρέλης που είναι Έλληνας. Που θα τον αντιμετωπίσω αλλιώς. Πότε θα παίξει ο Καρέλης? Για μένα πιστεύω ότι μετά τον Όφη. Πότε είναι αυτό, τι μετά τον Όφη? Τώρα παίζουμε τον αυτό Σάββατο. Ωραία. Δηλαδή, ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ενεργοποιείται. Σε 20 μέρες θα παίζει. Πιστεύω το πολύ ένα μήνα θα είναι ενεργός. Έτσι πιστεύω. Και θα κάνει ντουέτο. Και μία... σήμερα μπορεί να παίξει. Ναι, αυτό. Για μένα ο ιδανικός ρόλος του Καρέλη, για μένα προσωπικά, γιατί έχουμε δύο φορ περιοχής και είναι ο μόνος από τους τρεις φορ που τόσους χρειάζεται για να βγει χρονιά. Χτύπησε ένας, δε φίλε. Χτύπησε. Ναι, ναι. Ωραία, χρειάζομαι τρεις. Πέρσι που ήμασταν με δύο ήταν λάθος και φέτος έχουμε και Ευρώπη. Ωραία, για μένα ο ιδανικός ρόλος του Καρέλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε πρώτη φάση για να μπει στην ομάδα ο άνθρωπος που αλλάζει τον Πέλκα. Γιατί ο Πέλκας είναι άνθρωπος που ξοδεύει πολύ ενέργεια και μετά το 65-70 αρχίζει κουράζεται. Εκεί λοιπόν θα τον βάλεις πίσω από τον Πέλκα. Σε πρώτη φάση. Ο Πέλκας τι πρέπει να γίνει για να μην βγαίνει στο 65? Δεν γίνεται. Φίλε, πρέπει να έχω έναν παίκτη μπροστά που να πιέζει σαν και αυτό να. Ο Πέλκας τώρα που ας πούμε τι για μένα ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο μπροστά στην επίθεση είναι αν ο Καρέλης είναι καλά, το δίδυμο Πέλκας Καρέλης. Δηλαδή για εκτός έδρας, άστο. Άστο. Ειδικά για εκτός έδρας Ελλάδας. Που είναι και ναι, δύο Έλληνες και καταλαβαίνουν. Που πάνε, που παίζουν και τι κάνουν και τι ράνουν. Για μένα αυτό το δίδυμο έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αλλά πιστεύω πολύ και τον ΑΚΠΟΜ. Γενικά δεν φροντίσαμε η βαθμίδα των φορ. Σήμερα είναι ξεκάθαρο νούμερο ένα ο Πρίγιοβιτς. Αλλά τα στοιχεία των υπόλοιπων δύο είναι για νούμερο ένα. Δεν υπάρχει κάποιο που θα πει ναι, συμβιβάζομαι εγώ με το νούμερο 2, εσύ με το νούμερο 3. Καλά, δεν θα άξιζε να πει σε τέτοιο επίπεδο. Όχι, υπάρχουν. Ο Κουλούρης δεν σου είπε ποτέ τίποτα. Εντάξει, τι να πει ο Κουλούρης. Επειδή είναι γηγενής. Και άμα είναι γηγενής, άμα ο άλλος είναι καλύτερος από αυτόν. Ναι, αγόρι μου, σου λέω τώρα όμως ότι ο Κουλούρης είναι ο παίκτης, είναι ο Κίτσιου. Δεν θα πει τίποτα άμα δεν παίζει. Επειδή είναι δικά μας παιδιά και συμβιβάζονται με ένα ρόλο που θα του πει ο προπονητής. Τώρα ο ΑΚΠΟΜ ήρθε να χτίσει την καριέρα του στον. Ναι, τώρα ας πούμε δεν θα έχει πρόβλημα. Θα έχει μουρμούρα, δεν θα έχει αυτό. Δεν θα έχει πρόβλημα. Γι' αυτό είναι και ο ρόλο του Λουτσέσκου λίγο πιο σύνθετο φέτο. Παίζει και μόνο πρωτάθλημα κύπελο, οκ, okay, έφτιαξε ένα γκρουπ. Και εσύ πιστεύει ότι θα παίξουν μισά-μισά περίπου. Όχι μισά-μισά, ξέρει. Δηλαδή θα παίξει 20 παιχνίδια ο Πρίγιοβιτ και 15. Για μένα από τα 55 που θα παίξουν ναι. Συνολικά θα πρέπει 30, να παίξει τότε. Τα 25 με 30 ο Πρίγιοβιτ. Βασικός και τα άλλα οι άλλοι δύο και να βέβαια να συμμετέχουν και σαν αλλαγή. Αυτό είναι το σωστό. Σαν βασικός δηλαδή. Αν είναι καλά οι παίκτες. Ναι, εγώ νομίζω πριν ότι πρέπει να παίξει παραπάνω. Πρέπει να παίξει γύρω στα 35 και άλλοι 20 με 25, εκεί δηλαδή. Εγώ σου τα βάζω αυτά έχοντας δεδομένο ότι ο Πρίγιοβιτς έχει παίξει ήδη 8. Ναι. Ωραία. Ναι, αλλά άμα αρχίσουν και παίζουν καλά και αποδίδουν μετά ο Πρίγιοβιτς, ξέρεις, πολλές φορές είναι μπέρδεμα αυτό. Ναι, μπέρδεμα γιατί πρώτα απ' όλα στερείς την υπεραξία που ο ίδιος του έδωσες. Ναι, αλλά ότι την έδωσε και την απέκτησε και την κράτησε. Και την κράτησε, εννοείται. Την κράτησε. Είναι θεματάκι. Δηλαδή, λέει μπορείς τώρα ο προπονητής, δεν θα παίξει πριν, πρέπει να του δώσει δικαιολογία. Δεν μπορεί να τον πει, βγάζω εντεκάδα του Μπικέισον. Εντάξει, τώρα παραδείγματος χάρη που παίζουμε στον Όφη. Πέμπτη παίζουμε με Τσέλσι. Ωραία, και Κυριακή παίζουμε με ΑΕΚ. Ναι, αλλά δεν πρέπει να χάνει και το ρυθμό του όμως. Άμα το πει με τη Τσέλσι, άραξε γιατί. Ναι, δεν πρέπει γιατί εσείς ποδοσφαιριστές. Θέλετε και μια μέρα ρεπό την άλλη μέρα. Δεν μπορεί να κάνει την προπόνηση την άλλη μέρα. Αυτό τον αγώνα. Μου σου λέω απλά ότι παίζουμε στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να βάλει τον ΑΚΠΟΜ που δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον. Ωραία, θα βάλει τον Πρίγκοβιτ. Ωραία, με την Τζέλση δεν θα βάλει τον Πρίγκοβιτ. Όχι, ρε, με την Τζέλση δεν είμαι φαβορή. Και δεν κρίνεται κάτι.
όλοι υπολογίζουμε στον όμιλο του UEFA, αν είμαστε ρεαλιστές, ότι με την Τσέλσι 0 βαθμούς όλοι. Έχεις δει την Τσέλσι? Ναι, την είδα. Δεν είναι, βοήθεια Παναγιά μου. Τώρα τι να, 0-2 το υπογράφουμε, γεια σας, χάρηκα. Θα μου πεις τώρα, ΠΑΟΚ δεν έχει στείλει τίποτα στην Ευρώπη. Αλλά ο Πρίοβιτς, σαν Πρίοβιτς, δεν θέλει να παίξει μπάσκετ ο καρφός στη Τσέλσι γιατί θέλει να πάει στην Αγγλία και τέτοια. Δεν θα πάει στην Αγγλία, έχει πάει ήδη στην Αγγλία. Ναι, παιδί μου, και δεν πήγε καλά. Ωραία, ο Πρίοβιτς ξέρει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια χρονιά διαφορετική, ότι πρέπει να θυσιάσει κάποια παιχνίδια γιατί ο βασικός στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα. Αν εγώ σου δώσω βασικό με Όφη, βασικό με Τσέλσι και βασικό με ΑΕΚ, με την ΑΕΚ θα έχεις κλάση, ρε φίλε, εκεί και εγώ όμω. Ναι. Κατάλαβες. Πρώτο είναι. Παιχνίδι με την ΑΕΚ εδώ είναι. Ναι. Ωραία. Και είναι σε μια εβδομάδα, δεν είναι. Σάββατο παίζουμε με Όφη, Πέμπτη με Τσέλσι και Κυριακή με ΑΕΚ. Μάλιστα. Δεν το ρισκάρεις εκεί. Εκεί όχι. Γενικά με την Τσέλσι θα πρέπει, είναι η ευκαιρία να βάλεις παίκτες. Να δεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι, φίλε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο προπονητής να διαχειριστεί σεζόν με τρία παιχνίδια και όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη βαθμίδα. Ναι, είναι εμπορικό παιχνίδι με την Τσέλσι και θέλουν όλοι να παίξουν. Αλλά βέβαια. Ο κάθε Πρίγκεφης, ο κάθε Κόλκας, ο κάθε Γιαντούλης που συμμετέχουν σε μια ομάδα πρέπει να καταλάβουν και ποιες είναι οι προτεραιότητες της ομάδας. Είχα πρόβλημα με αυτό εγώ. Δεν είναι έτσι, φίλε, το ξέρω ότι έχει πρόβλημα, γι' αυτό το συζητάμε. Εγώ έπαιζα πάντα. Ναι, εσάς είναι όμως μπάσκετ, μπαίνω, βγαίνω. Ναι. Στο ποδόσφαιρο. Μπήκες, τελείωσε. Ναι. Δεν μπήκες, έλα να είσαι ρολίστας. Ναι, είναι αυτό, είναι η διαφορά. Είναι η διαφορά, είναι σημαντικό. Και η γκένια και... κλωτσίας. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, κακά τα ψέματα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι της άποψης ότι θα βρεθεί η άκρη, αλλά θα περάσουμε, το καλό ένα, ναι, θα περάσουμε ένα διάστημα το οποίο θα είναι θέμα, ρε φίλε, το πώς θα το... Θα είναι, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι, ευχάριστος πονοκέφαλος. Έχω όλους μου τους παίχτες ετοιμοπόλεμους και δεν ξέρω ποιο να βάλω μέσα. Και ξέρεις ότι πολλοί προπονητές τι κάνουν όταν είναι έτσι, πάνε και ρωτάνε έναν τον παίχτη, νιώθεις καλά, φοβάσαι, μήπως πονάει τίποτα. Αυτό είναι ότι χειρότερο να έρθει ο προπονητής να σου πει. Γιατί όλοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Θες να τον βγάλεις από τη δύσκολη θέση, να μην βάλει εσένα και να βάλει τον άλλον. Είχα και τέτοιους γάτους. Ναι. Φαντάζομαι στο ποδόσφαιρο σίγουρα θα είναι αυτό. Ελπίζω όχι τόσο επαγγελματικά, αλλά σίγουρα. Τέλος πάντων, δεν χαιρετήσαμε τους φίλους μας τους ταξιτζίδες, οι οποίοι είναι σε βάρδια τώρα και μας ακούνε. Χαιρετίσματα σε ψάχναν όλοι. Έλειπες 2 μήνες διακοπές. Ο Μανώλου έκλεψε και τους τουρίστες. Προχθές ο κουμπάρος μου, ο Γάμπας. Έμαθα ότι πήγατε πρώτα απ' όλα στο Ρετζίκι, στο γνωστό. Όχι στο Ρετζίκι. Πού ήτανε? Πήγαμε και που οι Αράχνες, στον Τρίλοφο. Α, στη Θεία. Πήγαμε στη Θεία. Εμένα με πετάτε απ' έξω σε τέτοια θέματα. Αφού έλειπε, διακοπές ήσουν. Διακοπές το πήγε. Αν το λέγατε νωρίς, θα έλεγα μια δικαιολογία ότι έχω ραντεβού, ότι έχω το ένα, τα meeting και τα γνωστά. Ναι, θα τα έλεγα. Εντάξει, το γέλιο του αιώνα. Βρεθήκαμε 14 άτομα. Ήταν και το κοκκινομάγουλο, αγόρι. Βέβαια. Ναι, καινούριο όνομα. Τι? Νούμερο 4 Σαμπουάν. Άφουσο μαλλιάς. Έχει σαμπουάν ειδικό. Ναι. Ναι, δεν γίνεται. Ούτε μια άσπρη τρίχα δεν γίνεται. Όχι, βάφει, ρε. Δεν γίνεται. Ψινάκι μαλακοπής. Ψινάκι μαλακοπής. Το 4, το νούμερο. Ναι. Ο μπαμπάς πήρε άδεια. Ο νέος μπαμπάς. Ναι, όλοι. Βάλαμε όλοι τα κινητά στο κέντρο. Μία γυναίκα πήρε. Η γνωστή. Η γνωστή. Ένα 0-1. Κολόνα ήταν αυτό. Εντάξει, ο Μανώλο εκεί πέρα. Γιατί ήρθε ένας καινούριος που θέλει να αγοράσει. Λέει, τι να πάρω, σπίτι ή ταξί. Εκεί προφανώς ταξί. Ταξί και ο Μανώλο τον έλεγε τι γίνεται. Γίνεται ότι πληρώνουν, έρχεται ο τουρίστας εδώ. Σουηδό, θα ψάχνεις για Σουηδό. Αυτό είναι. Το, λέει, ανοιχτομάτι, γαλανό, γαλανομάτι, ξανθό, τέτοιο θα βρεις. Στη Σουηδία ξέρεις, είναι το χιλιόμετρο στη Σουηδία είναι 10 ευρώ. Ναι, γι' αυτό. Το Μανώλο μα πάρει από το αεροδρόμιο Σουηδό. Μέχρι το κέντρο 230 ευρώ. Στο λέω εγώ. Κατερίνη πίσω. Και θα του πει και θα του 240 και μπούλ που θα αφήσει αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα. Θα είμαστε εδώ πέρα κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή στις 8. 8 με 10. 8 με 10. Μουμού. Μουμού. Μπείτε να δείτε το βιντεάκι το τρέχει τη εκπομπή. Κάναμε επαγγελματική δουλειά. Την άλλη φορά θέλω να κάνουμε και μασάζ όμως. Φίλε, δεν γίνεται να ξαπλώνουμε χωρίς μασάζ. Να ευχαριστήσουμε το Spa Privé που ήταν
Αρρωγός της προσπάθειας. Αρρωγός, ναι, μόλις τον είπα πέθω να κάνουμε αυτό. Ξέρνει για τέτοια ρε Κώστας. Ψοφάει. Ψοφάει. Έχει τώρα ένα καλό πελάτη σήμερα. Μου είπε. Ναι. Ναι, ναι. Θα πάμε, ε. Εσύ άμα πας θα έχει φάπα. Παράγοντας ποδοσφαίρου. Φίλοι μου είναι όλοι. Ο πιο γνωστός. Ο πιο γνωστός. Ποιος είναι ο πιο γνωστός παράγοντας. Φίλοι μου είναι αυτοί όλοι. Κολλητός. Φίλος μου. Δεν με πειράζει ποτέ κανείς. Λοιπόν, Spa Privé, να πούμε ότι είναι στην Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica, Spa Privé. Εκπληκτικό περιβάλλον και ανακαίνιση έκανε. Έκανε ανακαίνιση. Θεϊκή. Εννοείται. Θεϊκή, ήταν καλό, έγινε καλύτερο. Μπείτε στο site του, spaprivé.gr. Και Μαλλιάς, το Γιάννη του Μαλλιά. Αδελφός. Barbershop, Μακρυγιάννη, πόσο ήτανε, 46. Εκεί πέρα, στην όμορφη Λιούπολη, να σας φτιάξει το μαλλί. Μας έφτιαξε εδώ πέρα γιατί κάναμε πρεμιέρα σήμερα. Λοιπόν, ξεκουράζεις διακοπές τελικά εσύ ή όχι? Ναι. Όχι ρε, ποτέ δεν ξεκουράζομαι. Δεν ξεκουραστώ, 400 πράγματα τη μέρα κάνω. Χρονιά φέτος. Εγώ έχω δύσκολη χρονιά, Γιάννη. Έχουμε εσύ... δύσκολη χρονιά. Εσύ θα τη βρεις στην άκρη σου πάλι. Έχουμε δύσκολη χρονιά. Εγώ δεύτερη αγωνιστική ήμουν έτοιμος να... Α, με το γήπεδο δεν με είπες. Μια χαρά φίλε. Θέλεις? Ε? Θα έχουμε γήπεδο ρε φίλε. Θα έχουμε γήπεδο. Δηλαδή κλείνει 30 Μαΐου ας πούμε, πότε τελειώνει το πρωτάθλημα. Αν έχουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, η επόμενη χρονιά του ΠΑΟΚ θα είναι στο Καφτατζόγλιο. Α, ναι. Θα σου έρθουν εκεί. Ωραία. Αγκαζέ. Αγκαζέ. Τέλεια. Φιλιά, ραντεβού στην Παρασκευή. Παρασκευή. Θα έρθει εσύ ή έχει κάτι τίποτα. Τι έχει? Εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαι εγώ. Τι να έχω? Μην έχει κανένα τρίμερο. Γιορτή πάλι. Έχω, Γιάννη. Θα φύγω στη γιορτή. Α, μου. Του Τιμίου Σταυρού. Δεν τα ξέρει αυτά τα χριστιανικά. Εκεί την Παναγιά τα φέρετε, δεν την είδε στην τέτοια. Τέλο πάντων, ακολουθεί τρέχεια με Τρούλινγκ μαζί. Χαμογελαστή πριν την εκπομπή. Σκυθροπή αποχωρώντα. Πάνω από ό,τι και με το γιατί. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Τι? Το K17 τι? 0-5. Καλά είναι. Ένα ρεαλιστικό κανονικό σκορ.